Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην Sita Vision. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Ώρα για μπάλα» στον Αποέχο της 20ης αγωνιστικής. Δύο αγωνιστικές λοιπόν πριν την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος. Απόψε θα κουβεντιάσουμε για την αγωνιστική και όχι μόνο με τον πρόεδρο της Ανόρθωσης, τον κύριο Ευγένιο Χαμπουλά. Χαμπουλά, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα. Θεωρώ ότι είσαστε ωραία εκεί που είσαστε. Ξέρω ότι νιώθετε και άνετα. Είμαι μια χαρά. Είμαι εξ αριστερών του Γιώργου του Σαββίδη. Εύχομαι να μην ενοχλεί αυτό. Γιώργο μου, καλησπέρα. καλησπέρα και στους φίλους και φίλες τηλεθεατρικές. Το πρώτο που θα μου επιτρέψεις, πρόεδρε, να αρχίσω με τον Γιώργο. Το πρώτο που θα ήθελα να σε ρωτήσω αυτή τη στιγμή είναι οριστικό κατ' εσέ ότι πάμε για ένα πρωτάθλημα μια κούρσα των τριών. Μετά τα αποτελέσματα αυτή τη αγωνιστική. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι τρεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι η Ανόρθωση και τα ΠΟΕΛ έχουν ένα προβάδισμα σε αυτή την τριάδα. Η Ανόρθωση το έχει, γιατί έχει και το βαθμολογικό πλεονέκτημα. Το ΑΠΟΕΛ έχει το ρόστερ, μεγάλο το ρόστερ, κατά ψέματα, και ξέρει ότι μέσα σε ένα ανταγωνιστικό πρωταθλήμα να μετρήσει κάποια στιγμή το ρόστερ. Ήδη μετράει η κούραση που υπάρχει στα πόδια των παιχτών της Ομονίας. Θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Θα μας πει και ο πρόεδρος ποιον θεωρεί βασικό του αντίπαλο και αν θεωρεί ένα ή και περισσότερο. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στην συνέχεια. Πάμε να δούμε τις κάρτες αυτής της αγωνιστικής, κάνοντας αρχή με τα αποτελέσματα. Την Παρασκευή λοιπόν, Εθνικός Άχνας Ολυμπιακός 0-1, στον Τέρπι το Σάββατο από Ελ Απόλλων 4-1, Ένωση Παφός 1-1, Ελ Ομόνια 1-1. Ανόρθωση Νέας Σαλαμίνας, ένα πολύ καλό παιχνίδι, 3-2, και Δόξα ΑΕΚ χθες 0-1. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία που λέει πάντα την αλήθεια. Η Ανόρθωση στην πρώτη θέση με 43 βαθμούς, η Ομόνια με 39, το ΑΠΟΕΛ με 38, ο Απόλλωνας με 32, η ΑΕΚ με 31, η ΑΕΛ με 27. Και εδώ υπάρχει μια μικρή αμφιβολία αν έχει σχηματιστεί εξάδα ή όχι. Η Πάφος 24, η Νέα Σαλαμίνα 24, ο Ολυμπιακός 23, το Παραλίμνη 19, ο Εθνικός 17 και η Δόξα 11 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική, το Σάββατο, δύο παιχνίδια στις 4, Ομόνια Ενωσινών Παραλιμνίου και Απόλλωνας Δόξα, και την Κυριακή 4 παιχνίδια, Εθνικός Άχνας Ανόρθωση, Πάφος ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ Νέα Σαλαμίνα και Ολυμπιακός ΑΕΛ. Στον πίνακα τον σκόρερ, φαίνεται ότι ο Τρισκόφσκι δύσκολα θα βρει αντίπαλο. Έχει φτάσει τα 18, ο Ράιος 14, ο Kingsley που κάνει εκπληκτική χρονιά στα 12, ο Ντάρπι Σάιαρ στα 11 και 8 είχε σημειώσει ο Τζελάγια πριν φύγει από την Κύπρο. Μην το πεις αυτό, διότι η ΑΕΚ είναι μέσα στην εξάδα, θα παίζει ανταγωνιστικά πλέον. Όσον αφορά το σκόρερ. Ναι. Ναι, αλλά έχει μια διαφορά, εντάξει, κακοφανίσουμε τον πρόεδρο. Αν δεν βάλει τόσα γκολ ο Ράγιος για να φτάσει τον Τρισκόφσκι. Αλλά φαντάζομαι ότι για εσάς σημασία δεν έχει ποιος θα τα βάζει, σημασία έχει κάποιος να το βάλει. Θα ήθελα να έχει Ανόρθωση τον πρώτο σκόρερ. Πρέπει τιμή στην ομάδα του εκάστοτε πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος. Αλλά στο τέλος της ημέρας είναι ομαδικό το άθλημα. Και είμαι βέβαιος ότι και ο ίδιος ο Ρούμπεν έτσι το αντιμετωπίζει το θέμα του. Δύο τι να συμβαίνουν. Ή είναι πάρα πολλά τα λεφτά στην Ισπανία, άρα η θέση του Προέδρου είναι πολύ ελκυστική. Ή και στην Κύπρο είναι πολύ μεγάλα τα βάρη των σωματείων που ταλαιπωρούνται από τα οικονομικά, που δεν δέχεται κανένας να απομειστεί την ευθύνη. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι η θέση του Προέδρου, αλλά και των διοικητικών συμβούλων, έχει και σοβαρές υποχρεώσεις απέναντι στην πολιτεία που έχουν σχέση με τις οφειλές της ομάδας, έστω και είναι κληρονομικές, είτε αυτές έχουν σχέση με φορολογίες, με το ΦΠΑ, τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα σήμερα να ηγείσαι μιας ποδοσφαιρικής εταιρείας ενός σωματείου. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία επιβαρύνουν, αν θέλετε, το πόστο του Προέδρου. Και αυτόν τον λόγο, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλούς παράγοντες, καλούς παράγοντες, που είχαν καλή παρουσία στον χώρο του ποδοσφαίρου
και σημαντική προσφορά με κύρος να απομακρύνονται από το ποδόσφαιρο. Και... Γιατί? Για τους λόγους που σας είπα. Αυτό, τι είναι αυτό, είναι πέραν του γενικότερου κλίματος, της απαξίωσης, όλων αυτών που παρακολουθούμε, είναι και, και οι οικονομικές υποχρεώσεις. Δεν σας το κρύβω. Όταν αποδέχτηκα την πρόσκληση του μεγαλομετόχου, αλλά και του σωματείου, ιδιαίτερα όμως του κ. Βουλαίδη, να αναλάβω την προεδρία της ανόρθωσης και πήρα την απόφαση μου, από την πρώτη στιγμή άρχισα να σκέφτομαι τι θα παραδώσω στον επόμενο. Όταν παίρνεις τέτοιες θέσεις, πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι ότι πλέον το ρολόι μετρά ανάποδα. Ξεκινά η ώρα που θα αποχωρήσεις. Είτε είναι σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια, δεν ξέρει κανένας. Και εκείνον το οποίο είχα καταλήξει με τον εαυτό μου, είναι ότι σίγουρα φεύγοντας, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραδώσω την εικόνα την οποία είχα παραλάβει και θα πρέπει μαζί με τους συνεργάτες μου και ασφαλέστατα με τον κύριο Μπουλάτη που είναι ο αρρωγός και αυτός που έχει αποκαταστήσει τη φέρεν κύριοντα της ανόρθωσης, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε πλέον η διαδοχή, όποτε αυτή θα συμβαίνει, να είναι ομαλή προς όφελος του σωματείου, προς όφελος της εταιρείας. Η ανόρθωση ταλαιπωρήθηκε αρκετά τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη δεκαετία, που είσαστε κατά κάποιο τρόπο κοντά, είτε έμμεσα είτε άμεσα. Ποτέ δεν φύγατε από την ανόρθωση, έστω και αν δεν είχατε την εμπλοκή την μεγάλη στα διοικητικά. Πέρασε ό,τι πέρασε αυτή η ομάδα και ξαφνικά βλέπουμε, ξαφνικά, εντός εισαγωγικών, Γιώργο, το ξαφνικά, να υπάρχει υγεία στην ομάδα, να έχει αφήσει πίσω της αρκετά βαρύδια, που είναι μεγάλα, υποθέσεις, να μην ξεχνάμε το καλοκαίρι, τι υποθέσεις ήρθαν να βρουν την ανόρθωση με πρώην συμφωνίες και όλα αυτά. Θεωρείτε ότι ό,τι έγινε, μπήκε σε αυτά μια τελεία και η ανόρθωση έχει την δυνατότητα να είναι από εδώ και πέρα αυτοσυντήρητη, χωρίς προβλήματα? Η ανόρθωση έχει περάσει σε μια νέα εποχή, έναν επιστρεπτή. Η ανόρθωση έχει και την ποιότητα και τις δυνάμεις και των τσαγανών να πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο. Υπάρχουν τα συστατικά. Εκείνο το οποίο δεν υπήρχε, να θέλετε, ήταν οι σωστές συνέργειες μεταξύ των παραγόντων της και η εσωστρέφεια. Όλα αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω από τον Μάιν. Μας έχει βοηθήσει τα μέγιστα και η επιλογή του κυρίου Μπουλαίδη να επιστρέψει έστω και ως υποστηριχτής, σαν μεγαλομέτοχος, χωρίς άμεση καθημερινή εμπλοκή στα διοικητικά. Μας έχει βοηθήσει η σοφή επιλογή του να επαναφέρει στην ομάδα ένα σπλάχνον της, τον Τιμούρ Κετσπάια, ο οποίος οφείλω να ομολογήσω ότι μας δίνει έτσι μία ανάσα, να θέλετε, σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά. Φεύγει αρκετή πίεση από εσάς με την επιλογή εκεί του Τιμούρ? Τεράστια πίεση. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν αγωνιώ, εμπιστεύομαι πλήρως και δεν αγωνιώ για τις επιλογές, αλλά και για τη διαχείριση του προϋπολογισμού όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, για μένα αυτό μου λύνει τα χέρια μαζί με τους συνεργάτες μου να δουλέψω για τα υπόλοιπα. Το ποδοσφαιρικό τμήμα δουλεύει πάρα πολύ επαγγελματικά. Έχω εκεί έναν από τους στενότερους μου συνεργάτες, τον Γιάννο τον Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι γνώστης καλός του αντικειμένου και παλιός. Και από οικογένεια που είναι ακριβώς, πάντα κοντά στην ανόρθωση. Έχει προσωπική σχέση με τον Τιμούρ. Έχω επικοινωνία μαζί τους καθημερινή και νιώθω πάρα πολύ καλά με αυτήν την σχέση, διότι μπορώ να αναλώνομαι στα υπόλοιπα τα οποία απασχολήσαν την ανόρθωση και πέρσι, αλλά απασχολούν και φέτος. Mm-hmm. Δεν το κρύβω. Φέτος έχουμε 2 προϋπολογισμούς εξόδων. Το φετινό, αλλά σχεδόν και το 70% της περσινής χρονιάς.
μόνο της περσίνης, όχι τον προηγούμενο χρόνο. Της περσίνης. Και τα έσοδα μας ήταν και μειωμένα. Ευτυχώς είχαμε τη στήριξη παλαιών παραγόντων, παλαιών προέδρων, του κόσμου και φυσικά της οικογένειας του κυρίου Χρήστου Μπουλαΐδη, όχι τόσο απλά οικονομικά, αλλά τη στήριξη την ηθική. Δηλαδή, μπήκαν κάτω βάσεις, διαδικασίες. Η παρουσία κάποιων ατόμων απεκατέστησε τη χαμένη έγκλη, την οποία αναζητούσαμε τα τελευταία χρόνια. Πρόεδρε, να βάλουμε μια ανωτελεία. Θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Έχουμε πολλά να σας ρωτήσουμε και για αυτή την εποχή, αλλά και τι αναλάβατε και αν ξέρατε την διαδικασία ακριβώς και πήγατε στην. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι για όλους όσους το παρακολούθησαν. Πολύ καλύτερο για τους ορθοσιάτες, κύριε Χαμπουλά. Γιώργο, ήταν μια ανόρθωση που στο Αντώνης Παπαδόπουλος, ήταν μια ανόρθωση του Αντώνης Παπαδόπουλος. Δηλαδή με ορμή, επιθετική. Το ότι δεν καθάρισε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι ήταν δικό της θέμα, αλλά και το ότι δεν μπόρεσε να κουμαντάρει αυτό το θηρίο που ονομάζεται Kingsley. Εγώ νομίζω ότι η Σαλαμίνα ήταν εξαιρετική για μένα. Ιδιαίτερα το πρώτο ημίχρονο η Σαλαμίνα στάθηκε εξαιρετικά. Δηλαδή αντιμετώπισαν την ανόρθωση και η ανόρθωση που έπαιξε πολύ καλά και πέρασε χτες. Δεν μιλώ για το δεύτερο. Το δεύτερο μπορούσε να το είχε καθαρίσει πιο εύκολα η ανόρθωση. Αυτή είναι αλήθεια, αλλά αντιστάθηκε η Σαλαμίνα. Ιδιαίτερα το πρώτο ημίχρονο. Ήταν φοβερός ο ρυθμός του παιχνιδιού. Φοβερός ο ρυθμός. Και θεωρώ ότι η ανόρθωση, αν δεν έπιανε την απόδοση που έπιασε, θα δυσκολευόταν. Μα πώς και δυσκολεύτηκε. Φαντάζομαι. Πώς και δυσκολεύτηκε για να κερδίσει. Και στον πρώτο γύρο, η Νέα Σαλαμίνα έβγαλε έτσι ένα ντέρπι, πραγματικό ντέρπι. Ήταν οι πρώτες απώλειες βαθμών στη φετινή χρονιά στο γήπεδο Αμόχωστος. Ήταν ντέρπι. Και το πρώτο παιχνίδι και το δεύτερο. Πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Ευτυχώς για μας. Βρέθηκε η λύση με τις δύο χρυσές λάγες του Γετσπάγια, τον Χριστόφι που έκανε την ασίστ και τον Ντούριτς, που σκόρφε να πάρουμε την ουσία που ήταν το τρίποντο. Παντός, δεν ξέρω Γιώργο εσύ πώς το είδες, ίσως και να μην του βγήκε του τιμούρη κίνηση να βγάλει τον Κατσουσαρόγα και να βάλει τον Χριστόφι, γιατί ατόνισε για κάποια λεπτά, όμως μετά με την είσοδο του Ντούριτς, γέμισε ξανά την επανορθωτική, ήταν εξαιρετική και η σέντρα του Χριστόφι mm-hmm. που σκόραρε ο Ντούριτς. Ένας Ντούριτς που έτσι, ενώ ήρθε την πρώτη χρονιά, τον πρώτο μισό, κέρδισε τους πάντες, η δεύτερη δεν του βγήκε φέτος, είναι από τους παίκτες που θέλετε την πιο πολύ κριτική. Όχι, η πρώτη χρονιά έβαλε σφραγίδα. Ναι. Φέτος είναι μια σφραγίδα, μια βάζει στην τσέπη τη σφραγίδα, δεν ξέρω γιατί. Χωστούσε κάτι, έβαλε το αυτοκόλ με την Ομόνια, έτσι, πρέπει να ξεπληρώσει. Εντάξει, ήταν μια άτυχη στιγμή εδώ. Εντάξει, το ευχάριστο είναι ότι υπάρχουν επιλογές, τις οποίες χειρίζεται, νομίζω, πολύ σωστά και δίκαια ο προπονητής μας. Υπάρχει και κάτι άλλο στην αόρθωση, υπάρχει πλουραλισμός στο σκοράρισμα. Έχουμε αμυντικούς που σκοράρουν πολύ συχνά και δεν είναι τυχαίο που έχουμε για την πιο καλή επίθεση στο πρωτάθλημα και φυσικά και τους πιο πολλούς βαθμούς. Mm. Τώρα, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά τα άτομα με ενδιαφέρει η ομάδα. Και αυτό που βγαίνει, το συμπέρασμα που βγαίνει αβίαστα φέτος είναι ότι η ανόρθωση μέχρι σήμερα παίζει την πιο καλή μπάλα και έχει την καλύτερη ομάδα. Και γι' αυτό είναι πρώτη. Είτε θα σκοράρει ο Ντούριτς, είτε ο Κατσαράβα. Είτε ο Ράιος, είτε ο Σελίνη, ξέρω εγώ ποιος άλλος. Καλτσάρ, Σίδερφε. Εκείνον το οποίο μετράς στο τέλος της ημέρας είναι τα γκολ που βάζεις και πόντι που παίρνεις. Ακόμα και ο Γκαλίτσιος. Ναι. Νομίζω δεύτερο. Και νομίζω ξανασκοράμε στη Σαλαμίνα. Ναι. Δεν έχει και, νομίζω είναι και δικό του ρεκόρ. Πάμε να δούμε κάποιες κάρτες που έχουν να κάνουν με την ανόρθωση. Όλα αυτά που λέμε στην κουβέντα αποτυπώνονται και με τις σχετικές κάρτες. Ο αρχηγός σας, ο Σίντερφελτ, έχει πετύχει 3 γκολ μέχρι στιγμής, όσα έχει πετύχει σε όλο το πρωτάθλημα. Ο Γκαλίτσιος έχει 4 γκολ και είναι ρεκόρ καριέρας αυτό, γι' αυτό τον ποδοσφαιριστή. Ο Ράιος, εντάξει, έχει 14 πάρα πολύ ψηλό ποσοστό, έχει 17 γκολ όταν αγωνιζόταν στην Ισπανία, νομίζω Λεϊρία, ενώ
νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο να το καταρρύψει αυτό το ρεκόρ. Γιώργο, τι λένε αυτοί οι αριθμοί, και θα ήθελα να δούμε Ράγιος. Δεν είναι καθαρός επιθετικός. Παρά το χρησιμοποίησε κάποια παιχνίδια εκεί ο Τιμούρ. Γκαλίτσιος, 4 γκολ, 3 γκολ από τον στόπερ σου. Όταν έχεις παίχτες που πλέον έχουν αποκτήσει την νοοτροπία και ξέρουν μέσα τους ότι μπορούν να σκοραρούν, αυτό είναι επιπρόσθετη αξία και δίνει δηλαδή περισσότερη ψυχολογία στην ομάδα στις δύσκολες στιγμές. Δηλαδή δεν χάνεις την αυτοεπίθεση σου, δεν χάνεις την πίστη σου, άρα αντιστέκεσαι και λες έχω πλούσιο. Δηλαδή όσον αφορά το σκοράρισμα, έχω πάρα πολύ κόσμο που μπορεί να κάνει τη δουλειά μου και να κερδίσω και πάρα αυτό που θέλω. Θα ήθελα να σε ρωτήσω καθαρά ποδοσφαιρικά. Γιατί βλέπουμε χρονιές ένας ποδοσφαιριστής να το έχει εύκολα τον γκολ και σε μια άλλη χρονιά να μην του βγαίνει, να μην έχει την ίδια αυτοπεποίθηση. Είτε τον γκολ είτε το έχεις είτε δεν το έχεις, έτσι. Γιατί κάποιες χρονιές... Εγώ συμφωνώ. Ναι, γιατί βλέπουμε παίκτες. Ας σου πω γιατί. Ο Ράγιος έχει ένα συγκεκριμένο στυλ. Δεν ήταν ποτέ ο αρχισκόρερ ο Ράγιος. Πότε. Ώσπου του διασανάσες και βάζει ένα, βάζει δύο, βάζει τρία. Σου λέει, είναι η δουλειά μου πλέον. Κάμε μια χρονιά εξαιρετική, δεν σημαίνει ότι είναι για διάρκεια. Δεν θα βάζει κάθε χρονιά 20 γκολ ο Ράγιος. Είναι ένα σκόρερ ο Ράγιος. Εντάξει, αλλά μια χρονιά μπορεί να σου πεταχτεί, να πάρει αυτοεπίθεση και να κάνει αυτό που θέλει. Ναι, ίσως όμως το βοηθά τον Ράγιος. Αλλά ότι το ότι παίζει. Πότε φανήκε ο Ράγιος πάρα πολύ. Όταν ήταν οι δύο αμυντικοί. Αρκά αρτηματά εκεί που έκαναν. Ή ο Νταουσβίλη μαζί με τον Μαρτίνο αρτηματά. Δηλαδή του δίνουν οξυγόνο. Και ο Ράγιος δεν χρειάζεται να κάνει άλλες δουλειές, ούτε να φεύγει από το χώρο εκεί που είναι δράσεις και βολής. Άρα, ναι, μετρά γι' αυτό, μετρούν γι' αυτά. Και το πώς τον αξιοποιείς μέσα από το σύστημα σου, τον ποδοσφαιριστή. Να μας πει και ο πρόεδρος. Μιλά μαζί με τον προπονητή. Δεν ξέρω αν... θα ήθελα να σε ρωτήσω. Εσείς ξέρετε καλύτερα, δεν είμαι από εγώ. Εγώ συμφωνώ. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είναι η ομάδα η οποία θα βοηθήσει το άτομο να έχει τα αποτελέσματα που θέλει την απόδοση. Άλλη ομάδα ήταν πέρσι ανόρθωση με τον Ράγιος μέσα και άλλη ομάδα είναι φέτος. Ναι. Γι' αυτόν ναι. Και ο ίδιος είναι βελτιωμένος. Ναι, έτσι. Έχει παρτενέρ παίχτες με δυνατά πνευμόνια, πολύ καλούς τρανασταλτικά καθήκοντα και μπορεί ο ίδιος και είναι πιο παραγωγικός. Και να μην ξεχνάμε ότι δέχτηκε κριτική ο Τιμούρ όταν επέλεγε τόσο πολύ, επέμενε να μείνει ο Ράγιος πέρσι, έτσι, και ήταν μια από τις πρώτες του επιλογές. Κάποιοι έλεγαν, μα τώρα με τον Ράγιος, είδαμε τον πέρσι, ποδοσφαιριστής που ετέγιωσε, δεν κάνει καλή χρονιά και βλέπω έναν ποδοσφαιριστή. Δεν θυμούμαι να δεχτεί την κριτική, αλλά εν πάση περιπτώσει οι επιλογές που έχουν γίνει το καλοκαίρι, αλλά και οι παίχτες που έμειναν, που ήταν πέρσι και είναι και φέτος, είναι και σωστές επιλογές που έγιναν, αλλά και οι παίχτες είναι αναζωογονημένοι. Προηγουμένως, είπε ο Γιώργος για τον Τιμούρ. Θα ήθελα να το ρωτήσω αυτό το πράγμα. Σίγουρα δεν θα γίνει συζήτηση με τον προπονητή για το πώς παίζουμε, πώς όχι. Έχετε την δυνατότητα, μπορεί να μιλήσεις με τον Κετσπάγια καθαρά ποδοσφαιρικά, ας πούμε, πώς πάει η ομάδα, ή δεν επιδέχεται τέτοια συζήτηση. Όχι, έχω μια εξαιρετική σχέση μαζί με τον προπονητή και όταν νιώθω ότι πρέπει να κάνω οποιαδήποτε ερώτηση, την κάνω. Την ίδια ώρα όμως έχουμε η δομή διοίκησης που έχουμε και το μοντέλο το οποίο έχουμε επιλέξει είναι ότι ο καθένας ξέρει τις υποχρεώσεις του, τις ευθύνες του και τις εξουσίες του. Ο άρχον στα αποδυτήρια είναι ο προπονητής. Ο άρχον στα διοικητικά είναι ο πρόεδρος. Έτσι. Διαφορετικά. Έχασες το παιχνίδι. Το παιχνίδι χάνεται και αυτό είναι μοντέλο δικής το οποίο επιβάλλεται. Mm-hmm. Υπάρχει η επικοινωνία, υπάρχει η συνεννόηση, οι προβληματισμοί, οι κοινοί προβληματισμοί που έχουμε ως διοίκηση και ήδη η υπεύθυνη για το ποδοσφαιρικό τμήμα και έχουμε μια πάρα πολύ αγαστή συνεργασία.
Και ίσως είναι, ξέρατε εκ των προτέρων ποιος είναι ο Κετσπάγια, πώς μπορεί να συνεργαστείτε μαζί του. Και έχουμε δει αρκετές φορές προέδρους, Γιώργο, στην Κύπρο, που έχουν την αρρώστια να θέλουν να επεμβαίνουν. Όχι καθαρά βαρτοντάδε, ευκαρτοντάδε, αλλά και στην επιλογή των παίχτων. Άμα δεν παίξαμε έτσι, πρέπει να παίξουμε διαφορετικά. Όταν καταλάβει ο παίχτης ότι ο πρόεδρος αρχίζει και κάνει τον προπονητή, δεν είσαι ομάδα. Ο παίχτης να τον αντιληφθεί. Αν αντιληφθεί ο παίχτης ότι ο πρόεδρος αρχίζει να κάνει τον προπονητή, τελείωσες. Είσαι ομάδα του χωριού. Το έθεσε ο πρόεδρος ξεκάθαρα. Υπάρχουν οι εξουσίες, υπάρχουν οι ευθύνες και υπάρχουν και τα όρια. Είναι έτσι. Είναι απλό το θέμα. Αλλήμωνον εγώ να επέμβω να κάνω management τους παίκτες. Δεν θα τον έχω τον προπονητή. Και στο πρώτο κάτι σου γιατί τον έχω. Παίρνω μια απόφαση, φεύγει και φέρνω προπονητή. Mm-hmm. Να κάνω εγώ τον προπονητή. Με συγχωρείς, αλλά πρώτος που πάω να κάνω προπονητή, στο τέλος οι παίκτες γελούν. Εγώ να το πούν του πρόεδρου, αλλά να γελούν οι παίκτες. Χάνει ο πρόεδρος που το. Σαν προσωπικό τα χάνει που είσαι. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Θα σου το πούν οι παίκτες. Αλλά μπροστά σου. Μπροστά σου μπορεί να κάνουν. Μπροστά σου μπορεί να κάνουν συζήτηση για να έχουν και την εύνοια σου. Ναι, ναι, αλλά από μέσα τους ξέρω ότι τι λένε. Mm-hmm. Όλοι μας, λίγο πολύ, είμαστε προπονητές. Αλλά δικαιούμαστε να είμαστε λίγο προπονητές εάν δεν εμπλεκόμαστε στα διοικητικά. Από την ώρα που πας να διοικήσεις, πρέπει να ξεχάσεις και ούτε καν να σκέφτεσαι. Τον προπονητή μέσα σου. Τον προπονητή μέσα σου. Διότι όταν κάτσουμε στο καφενείο, ξεκινούμε. Παίζει Μπαρσελόνα-Λίβερπουλ, θα κάνουμε τα σχόλια μας. Και αν τον έβαλε αυτόν και αν τον έφυγε τον άλλο. Όταν θα πάει όμως στην καρέκλα του Προέδρου ή οποιοδήποτε άλλου διοικητικού συμβούλου και συνεχίσεις με αυτήν τη λογική του καφενείου, θα δημιουργήσει ένα νέο καφενείο μέσα στην ομάδα σου. Ναι, έτσι. Αυτό μου είχε πει προηγουμένως. Έτσι είναι, έτσι. Γιώργος, να δούμε ακόμα μια κάρτα τώρα. Τι κάνει η ανόρθωση μέσα στο Αντώνης Παπαδόπουλος και να σας πω, Πρόεδρε, ότι τα στατιστικά της ανόρθωσης εκεί είναι τα ίδια περίπου αυτά που κάνει η Λίβερπουλ μέσα στο Anfield, η Μπαρσελόνα στο Καπ Νου, ο Ερυθρός Αστέρας στο γήπεδο του. Δείχνει αυτό το πράγμα τι, Γιώργο, πόσο δυνατή είναι αυτή η ομάδα που είναι στατιστικά τίτλου, εν πάση περιπτώσει. Εγώ νομίζω ότι. Απλά βλέπουμε και τα ποσοστά, ναι, ναι. Έτσι. Εντός αδερφικά παιχνίδια. Κοιτάξτε, θα σου πω. Η ανόρθωση ξεκάθαρα. Αντώνης Παπαδόπουλος ίσον ένα πνεύμα ανίκητο. Δεν ξέρω. Το περιβάλλον, το γήπεδο. Ο παίχτης νιώθει εντελώς διαφορετικά από ότι οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον. Και το νιώθει. Πρέπει να το νιώθει πολλά μέσα του, διότι έχει αυτό που χάνει η ανόρθωση. Δηλαδή, αν το νιώθει και εκτός η ανόρθωση. Ήταν να έχει ακόμα και άλλες επιτυχίες. Ήταν να μεγαλώσει η ψαλίδα. Αλλά το Αντώνης Παπαδόπουλος, ναι. Η ανόρθωση μέσα είναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το περιβάλλον έχει πολύ πνεύμα νικητή μέσα. Ευγένει, γι' αυτό το πράγμα. Ζήσες το Αντώνης Παπαδόπουλος από την ξύλινη την κερκίδα. Και τα πέτρινα τα χρόνια. Έχει φτιάξει όμως εκεί ένα πνεύμα η ανόρθωση. Θεωρείται η πιο δύσκολη έδρα στην Κύπρο. Είναι η πιο δύσκολη έδρα στην Κύπρο και είναι και αυτή που η έδρα που θα μας δώσει το μεγάλο πλεονέκτημα, είμαι βέβαιος γι' αυτό, στα play-offs. Είναι καυτή έδρα, είναι ιδιαίτερα εκδηλωτικός ο κόσμος μας, η σταθερή που είναι εκεί κάθε Σαββατοκυριακό, κόσμοι, αλλά ναι, μιλώντας και με παράγοντες άλλων ομάδων και παίκτες, όλοι έχουν να πούν για το Παπαδόπουλος ότι νιώθουν έδρα. Και θα ήθελα να σταθούμε εδώ ότι πολλοί λόγοι για την κάρτα φιλάθρου. Η ανόρθωση δεν έχει τους οργανωμένους της, τους μαχητές. Το Αντώνης Παπαδόπουλος έχει πολύ καλή ατμόσφαιρα, πολύ θετική ναύρα για εσάς, έστω και αν δεν είναι, αν θέλεις, το πιο ενθερμό κομμάτι. Καταρχήν να πω ότι η απουσία της νεολαίας ή των μαχητών, όπως κάποιοι θέλουν να τους πω, μερίδας τους, εμένα με στενοχωρεί. Και θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι, διότι κάποιες δηλώσεις μου στο παρελθόν επαρερμηνεύτηκαν. Θα ήταν χαρά μας να έχουμε τους μαχητές στην Νότια, αλλά όπως είχα πει και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από εμάς. Και δεν
Ακολούθησα την πεπατημένη που κάνουν άλλοι πρόεδροι σωματείων να χαϊδέψουν αυτιά των οργανωμένων, λέγοντας ότι εμείς προσπαθούμε. Δεν υπάρχει ούτε να προσπαθούν. Είναι ξεκάθαρη πολιτική απόφαση του κράτους η εφαρμογή αυτού του θεσμού. Και πρέπει να σεβαστεί. Θα πω και κάτι άλλο. Ως παλιός παραγοντάς, έζησα στιγμές πολύ άσχημες, με τραυματισμούς και στον Άννος Παπαδοπούλος και σε άλλα κήπεδα. Και θεωρώ ότι οφείλω, σαν διοίκηση, οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνει η πολιτεία, που έχει και την ευθύνη για την πάταξη της βίας, είτε είναι κάρτα φιλάθλου, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο μέτρο, εγώ οφείλω να υπακούω, να πειθαρχώ, διότι στη βία δεν χωράνε εκπτώσεις. Τώρα, αν κάποιοι νιώθουν ότι η νομοθεσία όπως έγινε είναι υπερβολική, ιδιαίτερα πάνω στον ποινικό κομμάτι, και είναι αυτό που συζητούν και σήμερα για να αλλάξουν, και πρέπει να έχουν αλλαγές, ας το συζητήσουν και ας γίνει. Όμως, εάν δεχτούμε ότι, και να το καταλάβουμε, και έχουν ρολόν και τα μέσα, ότι η ταυτοποίηση, ναι, είναι αποτρεπτικός παράγοντας για κάποιους που θέλουν να έρθουν να κάνουν επεισόδια, τότε ναι, ας γίνεται η ταυτοποίηση. Και είναι και αστείο τη σημερινή εποχή που όλοι έχουμε από 2-3 κάρτες στο πορτοφόλι μας για να ψωνίζουμε είτε από τους φούρνους είτε από τα μαγαζιά, και καταγράφονται και τα ψώνια μας και το ότι έχουμε μέσα στο ψυγείο, σου λέει ότι το παιδάκι του τάδε κυρίου πίνει το τάδε γάλα. Να μιλούμε για προσωπικά δεδομένα, είναι αστιότητες. Φταίνε πολύ για τα μέσα ενημέρωσης. Φταίνε και κάποιοι παράγοντες των σωματείων που δεν τα βάλανε πράγματα κάτω από την αρχή. Και εγώ κάνω έκκληση σε όλους όσους ακόμα, οργανωμένους και μη, δεν έχουν βγάλει την κάρτα και να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας, να το πράξουν. Είτε τους αρέσκει ο Χαμπουλάς σαν πρόεδρος, είτε δεν τους αρέσκει. Ο Χαμπουλάς είναι σημερινός και αυριανός. Η ανόρθωση, η μεγάλη μας αγάπη θα είναι εκεί για πάντα. Και θέλω σε αυτήν την προσπάθεια να τα 5.500, τα 6.000, οι 7.500 εισιτήρια που έχουμε δει φέτος στο Παπαδόπουλος, οι 8 έχουμε δει και sold out. Να είναι υγιής, φιλάθλοι. Να είναι υγιής και να είναι κάθε Σαββατοκυριακό μαζί μας. Κατά καιρούς όλες οι μεγάλες ομάδες έκαναν, και εσείς, κάνατε χατήρια στους οργανωμένους, είτε γιατί τους φοβηθήκατε, είτε γιατί θέλατε να είναι κοντά στην ομάδα, με αποτέλεσμα αυτό που έχετε δημιουργήσει στο τέλος της ημέρας να μην μπορείτε να το ελέγξετε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι έκαναν οι προηγούμενοι πρόεδροι. Εγώ όμως είμαι διαθετημένος να έχω μια καλή και ειλικρινή σχέση με τους οργανωμένους, σχέση η οποία να μην είναι βασισμένη πάνω σε εξαρτήσεις και ψεύτικες υποσχέσεις. Μάλιστα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν έγινα παράγοντας ξαφνικά. Εγώ την όρθωση την ακολουθώ από πολύ μικρός. Ήμουν και άνοικα στο Σύνδεμο Φιλάθλων των Παγκύπριων τότε στη Λεμεσόν. Είχαμε το χώρο μας, το καφενείο μας, το σωματείο μας. Είχαμε τα λεωφορεία, τότε φεύγαμε από ώρα 10 το πρωί, ήταν μόνο Κυριακή τα παιχνίδια. Οργανωμένα πηγαίναμε, αλλά ήταν άλλες εποχές. Πολύ διαφορετικές. Τα επίπεδα της βίας και τα αίτια της βίας ήταν διαφορετικά. Σήμερα δυστυχώς έχουμε άλλα θέματα τα οποία έχουν διεισδύσει στην κοινωνία και ταλαιπωρούν την νεολαία, όπως τα ναρκωτικά. Γι' αυτό πρέπει να υιοθετούνται πιο αυστηρές διαδικασίες για να μπορούμε να επιτυχάνουμε
πιο αυστηρών έλεγχων και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα. Ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό που ανοίγεται, Πρόεδρε, όμως το ποδόσφαιρο μας τις τελευταίες μέρες, όχι και ώρες, ταλαιπωρείται από και αποκαλύψεις και πληροφορίες και μια κατάσταση αμφισβήτησης που έχει να κάνει με προσυνεννοημένους αγώνες, με παράγοντες και διαιτητές, με ποδοσφαιριστές που είναι μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι, που δυστυχώς πράγματα τα οποία στο παρελθόν άνοιγαν στην σφαίρα των φημών και του κουτσομπογιού, αυτή τη στιγμή παίρνουν τόση είναι πιο νοστιβάδα αυτό. Είναι μέσω ξένου τύπου σοβαρές υποθέσεις, τις οποίες είχαμε στην Κύπρο. Πώς να προλάβουν οι καημένοι. Εγγελίνω το προσωπικό. Να τους αυξήσουν. Πολλές υποθέσεις. Χαμπουλάμα να τους αυξήσουν. Αν το πρόβλημα της διερεύνησης και της διελεύκανσης όλου αυτού έχει να κάνει με τους 2-3 ανακριτές που είναι αποσπασμένοι ή αποσπασμένοι, θα τους κάνουν 10. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Η θέση δική μας, και θα τη θέσω και στην Ομοσπονδία και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, είναι να δημιουργηθεί μόνιμη ομάδα στην αστυνομία, εάν θέλουν να καθαρίσουν το στάβλο του Αυγία. Κάποιοι, οι οποίοι ασχολούνται με το οικονομικό έγκλημα που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Αν θέλουν, μόνιμα. Το να έχω 5 αστυνομικούς ή 6-7 και όποτε ανάψει ένα λαμπάκι, να τρέχω να τους κάνω 8, δεν κάνουμε δουλειά. Και πρέπει να είμαστε προμηθείς, να προλαβαίνουμε. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο, ναι. Γιατί σε ποιον άλλον τομέα είμαστε να γίνουμε στο ποδόσφαιρο. Μιλούμε για το ποδόσφαιρο τώρα. Δυστυχώς τα λεφτά είναι πολλά. Η στοιχηματική δραστηριότητα είναι μεγάλη. Τι οικονομία στον κόσμο είναι το στοιχηματικό. 3-3. Άρα. 3-5-3. 3, όχι 3. Και μιλούσαμε για την κάρτα φιλάθλου. Αυτό θα ήθελα να το ρωτήσω. Το πρόβλημα μας είναι αυτό τώρα. Ο υγιής ο φιλάθλος, παραδοσιακά, η κερκίδα έχει αισθητήριο και καταλαβαίνει τι γίνεται. Δεν γελάς του φιλάθλου. Και δεν μιλώ και δεν τα λέω αυτά για να τα συνδέσω με αυτό το δημοσίευμα. Μιλώ γενικά. Και όταν θα αναλάβανα, όλοι μου λέγανε, μα είσαι σοβαρός, θα ανεκατωθείς τώρα με τους φούρπους, δεν ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, η προτεραιότητα μου δεν ήταν. Ήταν η ανόρθωση. Διότι η ανόρθωση είναι πέραν του ποδοσφαίρου, σημαίνει πολλά πράγματα για μας, δεν είναι της ώρας, αλλά εφόσον έχουμε δηλώσει παρόν με τον κύριο Μπουλαίδη στο πλευρό μας, είμαστε αποφασισμένοι να έχουμε σωστή και έντιμη συμπεριφορά, να συνεργαστούμε και να δώσουμε προτάσεις, τουλάχιστον να περιορίσουμε όσο περνά από το χέρι μας αυτά τα φαινόμενα και τις πηγές τους. Μαζί φυσικά με την Ομοσπονδία και την αστυνομία. Και εδώ ναι, η αστυνομία οφείλει να ξεκαθαρίσει κάτι. Διότι άκουγα και πριν τα ραδιοφωνικές εκπομπές, έχω δει και εγώ κάποια δημοσιεύματα. Τότε ήταν ο υπουργός ο κύριος Ιωνάς Νικολάου και αρχηγός ο κύριος. Δεν είναι ο κύριος Μιχαλίδης, είναι άλλο αρχηγό. Οφείλουν να δηλώσουν εάν ήταν υπόψη μας, να ήταν υπόψη των αρχών αυτές οι καταγγελίες και αν ήταν υπόψη τους. Α, οι Ισπανοί λένε ότι ήταν υπόψη, αφού μιλήσαμε με την αστυνομία. Έτσι λένε οι Ισπανοί φυσικά. Έτσι λένε οι Ισπανοί. Εγώ λέω να το πούν όμως. Οφείλουν να βγουν αύριο για να μιλήσουν. Εάν ήταν υπόψη τους και αν δεν ήταν, αν ήταν, συγγνώμη, τι έκαναν ή τι δεν μπορούσαν να κάνουν. Δεν μπορεί να μείνει. Βάλτε μια ανωτελεία, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως με ενημερώνουμε, έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Χρήστο Αντρέου. Έτσι. Κύριε Αντρέου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δυστυχώς, οι εξελίξεις όσον αφορά όλο αυτό το θέμα και το ποδόσφαιρο μας και τους συνεννοημένους αγώνες είναι αλυσίδωτες. Δεν μας έφταναν το τι ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες. Φαίνεται, υπάρχουν δημοσιεύματα ότι
ακόμη και στο εξωτερικό στην Ισπανία, να κατηγορούν ευθέως το κυπριακό ποδόσφαιρο για προσυνεννόηση, για πράγματα τα οποία προσπαθούμε να τα αντιληφθούμε όλοι εμείς και δεν μπορούμε. Δεν ξέρω αν όλα αυτά και αυτό που έχει να κάνει με την αστυνομία είναι η δική σας αντιμετώπιση όταν και εφόσον ήρθε εις γνώση σας αυτό το θέμα. Και πότε ήρθε? Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει λεφθεί. Αυτό που πραγματικά έχει γίνει, η αστυνομία έχει λάβει τη συγκεκριμένη πληροφόρηση από τις ισπανικές αρχές το Μάρτιο του 2019. Η πληροφορία αναφερόταν σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, η οποία μαρτυρία όσον αφορά το κυπριακό δίκαιο είναι παράνομη. Εν πάση όμως περιπτώσει, οι κυπριακές αρχές σε συνεννόηση με την νομική υπηρεσία είχαν καλέσει Ισπανούς ανακριτές, οι οποίοι είχαν έρθει στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2019, όπου είχαν παραθέσει κάποια στοιχεία όσον αφορά τη μαρτυρία που υπήρχε εναντίον των συγκεκριμένων προσώπων. Ζητήθηκε, εν πάση περιπτώσει, από τους Ισπανούς όπως παραθέσουν στις κυπριακές αρχές μεταφρασμένα όλα τα έγγραφα τα οποία αφορούσαν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Να σημειώσουμε όμως ότι σύμφωνα με τους Ισπανούς και ήδη δεν είχαν οποιαδήποτε στοιχεία παρά τις καταθέσεις που είχαν πάρει από κάποια εμπλεκόμενα πρόσωπα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εν πάση όμως περιπτώσει, οι αρχές της Ισπανίας είχαν αποστείλει αυτό το μαρτυρικό υλικό μεταφρασμένο τον Νοέμβριο του 2019. Η κυπριακή αστυνομία, αφού είχε σχηματίσει το μαρτυρικό υλικό σε φάκελον, στάλληκε στην νομική υπηρεσία τον Ιανουάριο του 2020 για να μας δώσει την νομική συνδρομή της όσον αφορά... Στη Γενική Εισαγγελία, κύριε Αντρέου. Στη Γενική Εισαγγελία της Δημοκρατίας. Υπάρχει ο φάκελος, δηλαδή, εκεί. Υπάρχει ο φάκελος. Κατά πόσο μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη διερεύνηση της υπόθεσης της συγκεκριμένης, εφόσον αντιλαμβάνεστε ότι το μαρτυρικό υλικό το οποίο είχε συλλεγεί από την Ισπανική αστυνομία δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στα κυπριακά δικαστήρια εφόσον ήταν παράνομο. Έχετε κάποια απάντηση? Πήρατε κάποια απάντηση από την Γενική Εισαγγελία? Έχει τρεις μήνες που κάνετε αυτή την, που έχετε αποταθεί στη Γενική Εισαγγελία, έτσι? Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση κατά πόσο μπορεί να σταθεί όχι αυτές οι πληροφορίες? Με ποιο μιλώ τώρα? Με τον Λουκά. Ναι, κύριε Λουκά, αντιλαμβάνεστε, Ιανουάριος έχει σταλεί υπόθεση στην νομική υπηρεσία. Τώρα έχουμε Φεβρουάριο. Δεν έχει περάσει τρεις μήνες. Μάλιστα. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει σταλεί. Αναμένουμε την νομική συμβουλή της νομικής υπηρεσίας της Δημοκρατίας κατά πόσο μπορούμε εμείς ως αστυνομία να συνεχίσουμε με αυτόν τον παράνομο, κατά κάποιο τρόπο, υλικό το οποίο έχει συλλεγεί από την Ισπανική αστυνομία. Κύριε Αντρέου Σαββίδης, μπορούσε να βγει ένταλμα σύλληψης για τον Λαρενά με βάση τα στοιχεία της Ισπανικής αστυνομίας? Με τη συγκεκριμένη μαρτυρία όχι, γιατί όπως έχω αναφέρει δεν... Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, οι οποίες αποτελούσαν καθαρά μαρτυρικό υλικό, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, εφόσον πρόκειται για παράνομο μαστηρικό υλικό. Κύριε Αντρέου, τώρα με τη νέα νομοθεσία, η οποία απελπιστούμε ότι θα έχει ήδη εγκριθεί από την Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτό πλέον θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά αντιλαμβάνεστε, αυτό το αδίκημα έχει γίνει στην περίοδο που δεν ήταν σε ισχύ νομοθεσία αυτή. Κύριε Αντρέου, νιώθετε ότι υπάρχει υπερβολική πίεση πάνω στην αστυνομία με όλα αυτά που γίνονται, ότι πρέπει να κάνει κάτι για να στοιχειοθετήσει μια υπόθεση, έστω και αν τα χέρια σας, όπως πολύ κατ' επανάληψη έχετε πει, ότι είναι δεμένα όσον αφορά, γιατί δεν έχετε το νομικό πλαίσιο εκείνο που να σας δίνει την δυνατότητα με τις τηλεπικοινωνίες? Ναι, αυτό που έχουμε αναφέρει είναι ότι οι υποθέσεις αυτές είναι δύσκολες να εξυπνιαστούν. Λόγω και του νομικού πλαισίου το οποίο έχουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, και αφορά την παρακολουθήση τηλεπικοινωνιακών συνδιαλέξεων, νομοθεσία η οποία έχει περάσει τώρα. Όμως να αναφέρω ότι η τελευταία υπόθεση την οποία διερευνούμε, η οποία ήταν καθαρά πρωτοβουλία των ανακριτών της αστυνομίας, όπου μετά το συγκεκριμένο αγώνα είχαν διενεργήσει κάποιες εξετάσεις και είχαν εξασφαλίσει μαρτυρία,
και βρισκόμαστε στο στάδιο το προχωρημένο, μπορώ να πω, όπου πιστεύω ότι με την ολοκλήρωση της προσωποκράτησης την ερχόμενη Πέμπτη θα καταχωρηθεί η υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου. Μάλιστα. Κύριε Αντρέου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την άμεση επικοινωνιακή ενημέρωση που είχαμε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Δυστυχώς, κύριε Χαμπουλά, ο πρόεδρος ενός από τα μεγαλύτερα σωματεία, ένας άνθρωπος που, αν όχι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει η Κύπρος, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Κύπρου και ένας αθλητικογράφος, αναλώνουμε την ώρα μας για να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, αλλά με το τι γίνεται γύρω από το ποδόσφαιρο και γιατί το ποδόσφαιρο ενδεχομένως να μην απολαμβάνει πλέον εκείνη τη αποδοχή που απολάμβανε ότι ήταν ο Σαββίδης ποδοσφαιριστής, ο Χίοψη. Ξέρεις, εμένα η έννοια μου είναι να μην γίνει προαθλητής το χρήμα πλέον. Και τα μικρά τα παιδιά, δηλαδή μέσα από τον αθλητισμό, πλέον τα πρότυπα να παίρνουν το πρότυπο ότι το χρήμα είναι το παν, το άπαν. Άμα μπει στον αθλητισμό, περάσει αυτό το μήνυμα, νομίζω ότι δεν θα μείνει τίποτα ορθείο. Δυστυχώς, αυτό το μήνυμα έχει περάσει όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Το εύκολο χρήμα, ο χαδερφισμός και να περνούμε καλά. Και φαίνεται πάνω να αγγίξει και τον αθλητισμό και είναι λάθος. Δηλαδή το ΕΠΑ αγωνίζεται σιγά σιγά. Εγώ θεωρώ συγγνώμη που διακόπτω ότι εάν θα πρέπει πάρει καρκίνο, δηλαδή και ο αθλητισμός, τελειώσαμε. Δεν θα μείνει κανένα υγιές κυττάρων. Τώρα είναι η ώρα, νομίζω, και θα αντιδράσει η κοινωνία και θα παρασύρει όλους όσους πάνε να αντισταθούν. Να πάμε στο 2013, όταν είχαμε γίνει τη μεγάλη οικονομική κρίση στην Κύπρο. Επίστευε κανένας τα μέσα του 2000 ή του 90 ότι θα πηγαίνουν φυλακή πολιτικοί αξιωματούχοι, δημάρχοι, δημόσιοι λειτουργοί? Κανένας δεν το πίστευε. Και μου το είπε ένας πολύ καλός φίλος και στενός συνεργάτης εχθές που είχα μια ιδιωτική κουβέντα μαζί του. Το ίδιο θα γίνει και με το ποδόσφαιρο. Θα δείτε ότι θα είναι πλέον απαίτηση όλων σιγά σιγά να τιμωρούνται κάποιοι. Θα τους αποβάλει, πιστεύεις? Θα τους αποβάλει, ναι. Η οργή του κόσμου σιγά σιγά θα τους αναγκάσει να φύγουν από το ποδόσφαιρο. Είναι και η οργή του κόσμου αλλά και η εφαρμογή κάποιων διαδικασιών που έχουν σχέση με την διεξαγωγή των προαθλημάτων μας, τα οποία θα αποθήσουν αυτούς που στοχεύουν για να έχουν ιδία ωφέλη από αυτόν τον χώρο, πέραν των επαγγελματιών, να εμπλέκονται. Μεγάλο το θέμα. Δεν μπορούμε τώρα. Μπορεί και μέσω της ΚΟΠ να γίνει αυτό, μέσω της προκήρυξης, να αλλάξουν πολλά πράγματα. Έχει η ΚΟΠ να παίξει καθοριστικό ρόλο σε συνεργασία με την UEFA, ναι. Επειδή είναι πολύ να μεγάλο το θέμα, όμως να αλλάξει και ο προκήρυξης, να αλλάξουν πράγματα. Πρέπει να αλλάξει και ο περισσωματιό νόμος και το πώς αντιμετωπίζονται οι εταιρείες που την πολιτεία. Είπα μια φορά αστευόμενος και ήξερα τι έλεγα. Κάρτα φιλάθλου. Κάρτα παράγοντα πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Θέλεις να γίνεις κύριε Χαμπουλά προς τον άνθρωπος, μάλιστα. Ποιος είσαι? Μάλιστα. Πόσα χρωστάς το φόρο εισοδήματος? Πόσα στο VAT? Είσαι πτωχεύσας? Τι θέλεις που την ανόρθωση και την αγάπησες? Όλοι, πάνω. Τι δουλειά έχουν κάποιοι και τι αναζητούν μέσα από τη δραστηριότητα τους με τα σωματεία? Τι θέλουν? Και εκεί όταν τα βάλεις κάτω όλα, μπορείς και αξιολογάς, κρίνεις και αρχίσεις και ελέγχεις καλύτερα. Κύριε Χαμπουλά, πριν κάποια χρόνια ήξερες ότι ο πρόεδρος της Ανόρθωσης, ο πρόεδρος της Ομόνιας, ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ είναι άνθρωποι που είναι βγαλμένοι από τα σπλάχνα αυτής της ομάδας, είναι πρώτα απ' όλα οπαδοί της, αγαπούν αυτή την ομάδα. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πρόεδρους να έρχονται από εδώ, να πηγαίνουν εκεί, να λαμβάνουν μικρές ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση μαζί τους. Πού πάμε? Σας λέω ξανά. Και το ερώτημα, γιατί κάποιος να θέλει να μπει πρόεδρος σε μια ομάδα στην Κύπρο? Κέρδισε ένα ποδόσφαιρο? Έχει καμιά ομάδα που μπορεί να σου φύγει, αν δεν πάει στο Champions League, που μπορεί να σου αφήσει λεφτά και να είσαι αυτοσυντήρητη? Για να μην είμαστε από την εμπλοκή σου στα σωματεία, εάν είσαι σωστός, κερδίζεις και φίλους και γνωριμίες, αν είσαι σωστός. Και από ηθικής πλευράς, και από ηθική υπόσταση, ναι. Εγώ προσωπικά, από την εμπλοκή μου στην Ανόρθωση, νιώθω ότι κέρδισα.
εμπειρίες. Και πριν έκανα με 4-5 προέδρους σε διοικητικά συμβούλια από το 1998. Όμως εγκέρδισα ηθική ικανοποίηση για την προσφορά μου, εγκέρδισα πάρα πολλές εμπειρίες ολόκληρων πανεπιστήμιων mm-hmm. η συμμετοχή σου σε διοικητικά συμβούλια, ιδιαίτερα των μεγάλων ομάδων. Ούτε ποτέ φυσικά στόχευσα οτιδήποτε άλλο ή το χρήμα. Δυστυχώς όμως, ναι, έχει παράγοντες που δραστηριοποιούνται με σκοπό να έχουν όφελος. Το ότι αρκετοί παράγοντες, συμπεριλαμβανόμενοι και εσείς, ασχοληθήκατε με το ποδόσφαιρο, εκλεγήκατε βουλευτής. Βλέπετε ότι πάρα πολλοί μπορούν το πράγμα να το κάνουν ιστερόβουλα. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο Χαμπουλάς, ξέρω γιατί ήταν ορθωσιά από τον καιρό που γεννήθηκε να γάμα την ομάδα. Βλέπω ότι εδώ είναι τη διαδρομή με αρκετόν κόσμο. Ναι. Μέσα από το ποδόσφαιρο γίνεσαι γνωστός και αν έχεις πολιτικές φιλοδοξίες, είναι μια έπαρξη. Ένα εργαλείο. Ένα εφαλτήριο. Ναι. Αλλά άλλοι το κάνουν επί σκοπού, άλλους έρχεται μόνο τους. Εμένα προσωπικά ήμουν στα διοικητικά της ανόρθωσης, μου είχε τηλεφωνήσει τότε ο κύριος Κίκης Κωνσταντίνου, επίτιμος πρόεδρος, να εμπλακώ. Αποδέχτηκα και ουδέποτε είχα προγραμματισμένο να ασχοληθώ με την πολιτική. Όλα τα κόμματα πάντοτε στοχεύουν γνωστούς ή γνωστά άτομα τα οποία θα μπορούν να φέρουν. Και έτσι είχα δεχτεί πρόταση για να εκλεγώ δημοτικό σύμβουλο Λεμεσού και από εκεί προχώρησα. Εν πάση περιπτώσει, ένα κεφάλαιο μπέληξε αυτό για μένα. Καλύτερο είναι το ποδόσφαιρο μου. 100 φορές. Το ποδόσφαιρο. 100 φορές. Όταν το ποδόσφαιρο είναι καλύτερο από την πολιτική. Εκατό. Λουκά μου, πού είσαι. 100 φορές. Εάν το ποδόσφαιρο είναι καλύτερο από την πολιτική. Δεν είναι καλύτερο. Φαντάζομαι ήταν που γίνεται. Είναι και πιο ωραίο και πιο ευχαριστώ. Τούτον το ποδόσφαιρο. Και εμένα, μιλώ για την ανόρθωση, και εμένα με γεμίζει πολύ περισσότερο σαν άνθρωπο η προσφορά μου προς την ανόρθωση και προς την αμόχωστο παρά οτιδήποτε άλλο. Είμαι ανόρθωση και μόνο ανόρθωση αυτή τη στιγμή για να ξεκαθαρίζομαι. Και ευχαριστώ που μου δώκες και την ευκαιρία, Λούκα. Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, θα πούμε και άλλα για την ανορθωσή. Όμως, νομίζω ότι η νίκη της αγωνιστικής ήταν αυτή του ΑΠΟΕΛ. Ναι. Δεν ξέρω, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η αλλαγή προπονητή το πιο πιθανό είναι να βελτιώσει αυτή την ομάδα, αυτήν κάθε ομάδα. Δεν ξέρω αν περίμενες τόσο πολύ βελτίωση, Γιώργο. Εγώ περίμενα. Θυμάσαι που είχαμε τον Απόστολο εδώ και το συζητούσαμε. Yeah. Οι δύο πρώτες, μάλιστα. Ο Απόστολος ο Μακρύδης είπε ότι οι δύο πρώτες αγωνιστικές ενός προπονητή είναι επιστημονικά αποδεικμένο. Θυμάσαι που το είπε. Θα παίξει καλά η ομάδα. Ναι. Εγώ θα κρίνω στο τρίτο παιχνίδι. Δηλαδή περίμενα ότι θα αντιδράσει το ΑΠΟΕΛ. Και τον εγκέπριτσε. Τα δύο πρώτα παιχνίδια. Θυμάσαι πώς ήταν. Ναι. Γρήγορο, επιθετικό. Αλλά μετά ξαναπίσω. Θα δούμε. Έχω την άποψη ότι το ΑΠΟΕΛ ήταν. Αν το αναλάβανε οποιοσδήποτε άνθρωπος, οπαδός του ΑΠΟΕΛ που γνωρίζει το ΑΠΟΕΛ, λίγο πολύ έτσι θα το βάζει να αγωνιστεί. Δηλαδή ο Ζουνίδης έκανε το αυτονόητο νομίζω. Εγώ είδα πάρα πολύ πάθος του ΑΠΟΕΛ. Πάθος. Ενώ με τον Εγκέπριση είδα γρήγορη ομάδα επιθετικότητα. Εχθές τα είδα αυτά και είδα και πάθος. Αυτό δεν ξέρω θα κρατήσει. Το πάθος να ρωτήσω κάτι. Πηγάζει ίσως η νοοτροπία ή η ψυχολογία του Σκανδιναβού να μην είναι. Σαφώς και δεν είναι με του Κύπρου ή του Ελλαδίτη. Αυτό το πράγμα μπορεί να παίξει το ρόλο του. Καλά, οι ομάδες σήμερα δεν μιλώ κατά από ελ. Γενικά μιλώ. Είναι ποικιλία. Έχει ομάδες που έχουν οι 7 φυλές του Ισραήλ και βάλε μέσα. Άρα δεν νομίζω να είναι η νοοτροπία του ενός ή του άλλου. Όσον αφορά το πώς διαχειρίζεσαι, εγώ πιστεύω. Νομίζω. Το πώς μίλησε, τι μίλησε ο Ζουνίδης, τι έκανε. Μίλησε με παίχτες. Σαφώς. Πιάσε κάποιους. Τι γλώσσα να μιλήσει. Τι γλώσσα να μιλήσει. Αλλά να μην μιλούμε. Δεν μιλώ για τον κύριο Ζουνίδη για να μην παρέξει ο έχει προπονητές που μπαίνουν στα αποδητήρια τους και θέλουν 5 μεταφραστές. Για να κάνουν τη δουλειά τους. Ναι, πού να την κάνω. Άρα εγώ νομίζω είναι πάντοτε η πρώτη αλλαγή. Τα πρώτα παιχνίδια στην αλλαγή φέρουν θετικά αποτελέσματα. Αν κάνω ένα σχεδόν τούτος. Και στην πορεία φαίνεται και η δουλειά του εκάστοτε προπονητή που θα αναλάβει την ομάδα στα μέσα του πρωταθλήματος. Όλοι λέγανε από την αρχή της χρονιάς ότι το ΑΠΟΕΛ δεν παίζει το ποδόσφαιρο. Βάλε μια τελεία να πω στους μεταφραστές. Ξέρεις ότι οι μεγάλες ομάδες, δηλαδή Manchester City, Bayern, έχουν κανόνες.
Ο καρτέρας ήταν σε επίσημη γλώσσα αγγλική. Θα μιλά κανένας μες στα ποδητήρια. Και οτιδήποτε γλώσσα, δεν μπορεί να είσαι Ισπανός, Αργεντινός, Βραζιλιάνος, αγγλικά. Μια γλώσσα. Ας σπαστεί στην κουλτούρα της ομάδας πρώτα. Είναι κοινωνία, ναι. Μα πρέπει να σπαστεί στην ομάδα, μιλά στη γλώσσα της. Να ζω την ίδια. Εγώ δεν το ήξερα. Ναι, αλλά φαντάσου τώρα εσύ να ακούς να μιλά ο Βραζιλιάνος με τον Βραζιλιάνο, ο Αγγλέζος με τον Αγγλέζο, ο Γερμανός με τον Γερμανό και να μην καταλαβαίνουν οι άλλοι. Άρα, ξέρεις, δημιουργείται ένα άλλο κλίμα. Εμείς εδώ παίρνουμε παίχτες στην εθνική, κυπροποιημένους, και δεν μιλούν τη γλώσσα μας. Για μένα είναι αδιανόητο να παίζεις στην εθνική μιας χώρας και να μιλάς τη γλώσσα της. Μα πώς παίζεις για αυτήν τη χώρα. Εκεί δεν με ξέρεις τη γλώσσα της. Όσον αφορά την κουλτούρα, οι ανόρθωσοι, οι παίχτες που έρχονται, αφήνουν τους Ελλαδίτες που τα γνωρίζουν. Οι υπόλοιποι δεν αντιλαμβάνονται ποια είναι η ανόρθωση, ποια είναι η αμόχωστος, γιατί παίζουμε εδώ. Φροντίζουμε να τους το μεταφέρουμε αμέσως. Από την πρώτη που έρχεται στον Παπαδόπουλος, το πρώτο πράγμα που γίνεται σε συνεργασία με τον προπονητή και τον υπεύθυνο του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι να καταλάβουν που ήρθαν και ποια είναι η σκοπή μας πέραν του ποδοσφαίρου. Αλλά επιτρέπετε να κάνω μια παρέθεση. Γι' αυτό είμαστε, δεν έχουμε νοιάζουμε να ακούμε. Έτσι είμαστε λίγο χαλαροί. Ναι. Επέντε για τους κυπροποιημένους. Είναι δυνατόν να κυπροποιείται ένας αθλητής, να παίζει στην εθνική, αλλά να το απαγορεύεται να παίζει ως Κύπριος στην ομάδα του. Μα να πάρω εγώ τώρα την πάσα του, είναι δουλειά δική μας, δουλειά δική σας. Ακριβώς. Ως σωματεία, όταν πάτε στην ΚΟΠ. Και είναι αυτά τα οποία σιγά σιγά εγώ το επέστρεψα μετά από μια έτσι ένα διάλειμμα. Εδώ γελάμε. Ναι, εδώ γελάμε. Πραγματικά γελάμε. Ναι. Και είναι ανάγκη. Να το αλλάξουν όμως φέτος. Και το έχω μιλήσει και με τον διευθυντή της ΚΟΠ και με τον πρόεδρο τον κύριο Γκούμαν. Πρέπει η προκήρυξη να αποστέλλεται έγκαιρα. Έχουμε εισηγηθεί να χωριστεί σε θεματικές. Δηλαδή η προκήρυξη έχει να κάνει με διάφορα πράγματα. Θα γίνουν αλλαγές. Με τη διαιτησία. Πρέπει να γίνουν αλλαγές. Υπάρχουν αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Άρα η προκήρυξη είναι σημαντικό. Δηλαδή είναι συστατικό στοιχείο για την εξέλιξη. Το Ευαγγέλιο. Όλα αυτά οι ταλαιπωρές που είχαμε με τις αναβολές των αγώνων μέχρι προχτές επέζαμε. Αναβληθέν αγώνος. Άρα δηλαδή πρέπει να συζητηθεί η προκήρυξη. Η προκήρυξη πρέπει να συζητηθεί έγκαιρα. Και να συζητηθεί κάτω με αποσπάσματα, με θεματικές. Δηλαδή, για να καταλάβουμε. Τα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή. Βλάζω παρόν αυτό, γι' αυτό. Τα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων. Ναι. Ας πούμε. Ναι. Δεν θα συζητήσω εγώ μαζί με τους πρόεδρους των σωματείων. Θα πρέπει να τα συζητήσουν άτομα τα οποία. Έχουν την τεχνογνωσία. Έχουν τη γνώση. Mm-hmm. Να έρθουν να μας τα μεταφέρουν. Εγώ έχω ήδη. Δημιουργήσει τις ομάδες μου, οι οποίοι ξεκινούν δουλειά τώρα πάνω στην προκήρυξη και να τα μεταφέρουν εμείς. Τεχνοκράτες δηλαδή. Ναι. Έτσι. Άτομα του ποδοσφαίρου. Μιλώ για τον τρόπο διεξαγωγής. Θέματα διαιτησίας. Ναι, πρέπει να έρθουν μέσα άτομα τα οποία διαιτητές. Ναι. Και πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Και εύχομαι ότι και νιώθω ότι υπάρχει διάθεση. Υπάρχει θέληση. Υπάρχει, ναι. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας και του Προέδρου υπάρχει διάθεση για να γίνουν αλλαγές. Επειδή πρέπει να τρέξουμε λίγο την εκπομπή, να μείνουμε ακόμη λίγο στο. Αποέλ. Πάμε στο ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω, κύριε Χαμπουλάν, το ΑΠΟΕΛ είναι 5 βαθμούς πίσω σας. Και η Ομόνοια 4, έτσι. Ποιο θεωρείτε εσείς, να μην πω τη λέξη φοβάστε, γιατί δεν φοβάστε κανένα. Ποιο θεωρείτε εσείς, ποια ομάδα θεωρείτε ως εκείνη που θα σας βάλει την περισσότερη πίεση. Η ανόρθωση έχει έναν αντίπαλο. Την ανόρθωση. Τον κακόν της εαυτόν. Εμάς δεν μας απασχολεί, ούτε θα δεχτούμε πίεση από την Ομόνοια, ούτε από τα ΑΠΟΕΛ. Εμάς εκείνον το οποίο μας απασχολεί, είναι κάθε μέρα να βελτιωνόμαστε και αν αυτόν το πετύχουμε, τότε ναι, θα φτάσουμε και στο στόχο που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πίεση δεν νιώθουμε, γνωρίζουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε από τούδε και στο εξής μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και είμαι βέβαιος ότι ό,τι πρέπει να γίνει θα γίνει και η ανόρθωση στα λατινικά λέει ceteris paribus, other things being equal, δεν υπάρχουν εκπλήξεις, θα είναι πρωταθλήτρια. Εκπλήξεις, κάνετε εσείς του ή αυτούς. Ατυχίες. Για την προηγούμενη αγωνιστική Μιλώ για ατυχίες. Mm-hmm. Υπάρχουν παιχνίδια
υπάρχουν και οι δυνατότητες. Οι πιθανότητες, εάν η ανόρθωση διατηρήσει τη σταθερότητα που έχει επιδείξει από την αρχή του προαθλήματος, είναι πολύ πολύ μεγάλες να πάρει το προάθλημα, διότι μέχρι σήμερα έχει το πιο δεμένο και το πιο ικανό σύνολο και τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και μάλιστα με έναν προϋπολογισμό πολύ νούσιμο, να το πω στα κυπριακά. Γιώργο, θεωρείς ότι σε αυτόν τον τεμαράζ... Έχω απόψη. Ναι. Αυτός θα με ρωτήσει. Ας απαντήσω. Αφού ξέρεις την πάσα που θέλω. Ναι, ας απαντήσω. Θεωρείς ότι το Εγώ θα πω εν το ΑΠΟΕΛ. Εγώ θα το πω. Ξεκάθαρα. Ότι η ομάδα που να βάλει πίεση της ανόρθωσης είναι το ΑΠΟΕΛ. Και γιατί είναι το ΑΠΟΕΛ. Να το εξηγήσω γιατί είναι το ΑΠΟΕΛ. Έχει το πιο μεγάλο ρόστερ. Εντάξει, έχει και τους αγώνες της Ευρωπής, που εκεί ανταγωνιστεί και σε πιο ψηλό αγώνα επίπεδο. Μπορεί να φέρει τραυματισμό, κούραση, μπορεί εκεί να χάσει άλλο κανένα-δύο βαθμούς, αλλά υπάρχει στο ΑΠΟΕΛ μεγάλο ρόστερ που δεν θα μείνει, δεν θα ξεμείνει από παίκτες. Από παίκτες δεν θα ξεμείνει. Να είδαμε ότι είχε αναμπουσία, σε παρά ήταν η... Μπράβο, δεν θα ξεμείνει. Άρα θεωρώ, ενώ η Ομόνια άρχισε να δείχνει μια κούραση, πέσω συνένει ήδη, ο Μπέρκ δεν πολλό εμπιστεύεται, δεν κάνει αλλαγές, που, από τη μια είναι καλό γιατί πιάνει ο Μπέρκ, αλλά αυτό κάπου θα, στο ταμείο, θα το πληρωθεί στο ταμείο. Ναι, πέραν των παιχτών, αλλά... έχει τη δυνατότητα και τις εμπειρίες, έτσι που να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις. Ναι, εκεί θα συνεχίσω. Και μην ξεχνάς ότι το ΑΠΟΕΛ, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, έχει τον DNA του πρωταθλητή. Το έχει. Δηλαδή είναι να το ξυπνήσουν λίγο, να ξυπνήσουν τους παίκτες. Και χθες είδα πάθος από τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Αν τα καταφέρουν και κρατήσουν τους παίκτες με αυτόν το πάθος, ναι, θα είναι ο ανταγωνιστής της ανόρθωσης. Και η ανόρθωση όμως έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Στο Αντώνης Παπαδόπουλος δύσκολα χάνει. Και μεγάλο πλεονέκτημα. Ναι, παρακαλώ. Μια παρέθεση. Η υπόθεση με τους κυπροποιημένους από του χρόνου. Να θεωρούνται Κύπροι. Απλώς το ανέφερα για να δείτε πόσο απλά πράγματα είχαν που ήθελαν και υπάρχουν πολλά. Η ανόρθωση είδαμε και το καλοκαίρι να παίρνει Κύπρους ποδοσφαιριστές, είδαμε τώρα το χειμώνα να παίρνει Κύπρους ποδοσφαιριστές. Είναι μέσα στον ευρύτερο σχεδιασμό της ομάδας να την εμβολιάσετε με περισσότερους Κύπριους. Είναι από τους στόχους μας και είμαστε σε συνεννόηση και με το προπονητικό team όσον αφορά τους Κύπριους. Δίνονται ευκαιρίες. Ο ίδιος ο Τιμούρ και παλαιότερα έβγαλε αρκετούς Κύπριους παίχτες που έκαμε άλλα πριν. Παίζουν και στο εξωτερικό. Ακριβώς. Θέλουμε να δούμε Κύπριους να αγωνίζονται με τη φανέλα της ανόρθωσης. Δικούς σας ποδοσφαιριστές ή να τους πάρετε μεταγραφή. Και δικούς μας και αν μπορούμε να ενισχυόμαστε με... Αληθεύει ότι έχετε κάνει πρόταση ή έχετε κουβεντιάσει με τον Μακρύν. Όχι. 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 Μάλιστα. Μάλιστα, θα πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, κύριε Χαμπουλά. Κουβέντα, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στο θέμα με τα δημοσιεύματα στην Ισπανία. Είδαμε προηγουμένως και την αντίδραση του ΑΠΟΕΛ και της ΑΕΚ και της αστυνομίας. Ανακοίνωση έχει εκδώσει πριν από λίγο και ο Απολλωνάς, ο οποίος ανάμεσα σε άλλα αναφέρει σε σχέση με δημοσίευμα Ισπανικής Εφημερίδας, το οποίο φαίνεται να κάνει αναφορά και στην ομάδα μας. Ο Απολλωνάς Λεμεσού επιθυμεί να αναφέρει ότι μόνο γέγκιο προκαλούν τέτοιοι ισχυρισμοί. Η ομάδα μας ούτε μία σχέση έχει με όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας και προς τούτα ευθέως θέτουμε τους εαυτούς μας στην διάθεση της Ομοσπονδίας και της αστυνομίας και της UEFA. Και οποιοδήποτε άλλο για μια σοβαρή διερεύνηση του θέματος. Μέχρι τότε θα συμβουλεύαμε όλους όπως μία να παράγουν γελιότατα ψεύδι σε σχέση τουλάχιστον με την ομάδα μας, η οποία με πράξεις και όχι με λόγια προωθεί το τίμιο παιχνίδι και την εξυγένση του κυπριακού ποδοσφαίρου. Αυτά από την ανακοίνωση του Απόλλωνα. Εμείς να συνεχίσουμε την ποδοσφαιρική πλέον κουβέντα και πάμε να δούμε χθες στο Τσίριο. Σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, η ΑΕΛ με την Ομόνια μείναν στο 1-1. Παιχνίδι που είχε και τρίτο ημίχρονο και αρκετά ενδιαφέρον, γιατί πολλές φορές οι συνεντεύξεις γίνονται για να γίνονται χτες. Είχε έτσι εκείνη την ίντρικα, εκείνο το
αν θέλετε, την διαφωνία που προκάλεσε έτσι αρκετό ενδιαφέρον. Μάλιστα, μίλησε για μπαλέτο ο κύριος Κερκές. Εντάξει, ο μπαλέτο είναι ωραίο πράγμα το μπαλέτο. Ο μπαλέτο δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο, σας αρέσκει. Οι μπαλαρίνες είναι ωραίες. Ναι. Καλή ερώτηση. Πήρες καλή απάντηση. Πολλά καλή, πολλά. Έξερω, κύριε Χαμπουλάν, τη ώρα που παίζουν τα παιχνίδια, με μου πεις ότι ένα ακούς ότι γίνεται στα άλλα γήπεδα. Έχεις που σε ενδιαφέρον. Ένα ακούς. Όταν παίζει ανόρθωση δεν ακούω τίποτε. Ούτε το κινητό θέλεις να που γίνεται σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Όχι. Όχι. Μάλιστα. Γιώργος Αβίδη, Ομόνια ΑΕΛ. Μέτρια η Ομόνια στην παραπάνω διάρκεια του παιχνιδιού. Και δεν σου έδιαν την αίσθηση ότι ξέρεις, καίγεται για να πάρει το παιχνίδι. Εντάξει, δεν είχε αυτόν την ενέργεια. Εγώ την ενέργεια είχε παραπάνω. Παρόλο ότι έπαιξε η ΑΕΛ. Τετάρτη με την ΑΕΚ. Μπράβο. Είχε παραπάνω ενέργεια από την Ομονία. Ιδιαίτερα τα πρώτα 50-60 λεπτά. Στο τέλος η Ομονία φάνηκε λίγο μες στο παιχνίδι. Αλλά δεν ξέρω το ότι παίζουν συνέχεια οι ίδιοι και οι ίδιοι. Νομίζω ότι αρχίζει η ομάδα και κάποιοι παίχτες βγάζουν κούραση και φαίνεται. Ο Λέτσακ, ο Λέτσακ πήγαινε, έρχονταν, έπαιζε μόνος του σχεδόν κάποια παιχνίδια. Πήγαινε και έρχονταν. Τώρα δεν το βλέπεις. Να πάει και να έρθει. Θα το δεις, θα πάει μια, δυο, τρεις. Έχω την αίσθηση. Ενώ συνέχεια. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν μπορώ να έχω λάθος, ναι. Ότι ο κύριος Μπέρκ κάπου αδικεί τον εαυτό του. Δηλαδή, ενώ είναι ένας προπονητής που έχει μια δουλεμένη ομάδα. Το έβαλε το στίγμα. Το στίγμα του για την ομάδα, το έβαλε. Δεν είναι ο coach. Δεν θα αλλάξει πράγματα, δεν θα της δώσει άλλη ταχύτητα. Και νομίζω ότι έχει ένα μονοδιάστατο τρόπο παιχνιδιού που ό,τι αν δεν του βγει, τελείωσε. Κάτι που. Λέγαμε προηγουμένως για την ανόρθωση. Μα ο Τιμούρ πόσες φορές μέσα από το παιχνίδι θα το διεκδικήσει με διαφορετικό τρόπο. Θα βάλει άλλους παίκτες. Εν ήσουν καλός σήμερα να παίξει άλλος. Στην Ομόνοια βλέπεις ότι η 11 χτύπα ξύλο πρέπει να πάθει κάποιος κάτι για να βγει έξω. Αυτό είπα προηγουμένως. Ότι σε κάποιο στάδιο. Ναι, το πράγμα όμως είναι χαρακτηριστικό, χαρακτηρίζει έναν καλό προπονητή. Δεν είναι προπονητή, μόνο να σε εκπαιδεύει μόνο. Το έχει εκεί για να το δουλέψει. Και να το εκμεταλλευτείς. Όταν εκμεταλλεύεσαι συνέχεια κάποιους μόνο και αφήνεις κάποιους εκτός, ναι, σε κάποιο στάδιο δεν είπα ότι στο ταμείο θα πληρώσεις το πρόστιμο. Δηλαδή, με ποια έννοια, με την έννοια ότι εντάξει, έφτιαξες την ομάδα, την έκανες ομάδα, παίζει καλό ποδόσφαιρο, αλλά σε κάποιο στάδιο ήδη θα σου βγάλουν και κούραση. Τα ενεργειακά αποθέματα που λέμε θα πέσουν και τότε εκεί θα φανεί ότι. Δεν θα είσαι αυτή που νομίζεις η ομάδα. Θα θέλεις βοήθειες και οι βοήθειες που θα θέλεις δεν θα είναι έτοιμες εκεί για να σου δώσουν αυτό που θέλεις. Παρόλο που χθες βλέποντας τον Κούσου λένε ότι που πήγαινε στην ομάδα έτσι ήταν αρκετά καλός. Αλλά δεν ξέρω πώς είναι να τραβήσουν τον κουμπί, να μπορούν να σε υποστηρίξουν όταν τους θέλεις. Κύριε Χαμπουλά, εσείς στην Ομόνοια τη θεωρείτε ή την θεωρούσατε στην αρχή βασικό ανταγωνιστή σας και την θεωρείτε ότι ως μια από τις ομάδες που θα ανταγωνιστεί μαζί σας για τον τίτλο. Καταρχήν να πω ότι. Η βαθμολογία την έχει δεύτερη, έτσι. Τέσσερις βαθμούς πίσω από εσάς. Η Ομόνοια φέτος μυρίζει Ομόνοια. Ναι, είναι ευχάριστη έκπληξη. Είναι η ομάδα η οποία με τη θετική της παρουσία βοηθά το άθλημα. Κουβαλά πάρα πολύ κόσμο μαζί της και μπράβο τους. Και θεωρώ ότι θα. Ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που κάνει ο φίλος ο Γιώργος, ότι θα ακολουθήσει την κούρσα μέχρι τέλους. Από τις ομάδες που έπαιξαμε μαζί τους φέτος ντέρπι, τους πρωτοπόρους, η ομάδα που μου άρεσε περισσότερο ήταν η Ομόνοια. Και στο Γασιμπή και στο Παπαδόπουλος. Είναι αλήθεια αυτό. Ότι ναι. Η Ομόνοια έπαιζε μπάλα, ναι. Απλώς τώρα έχει. Και φέτος είναι ευτυχή συγκυρία που και η Ανόρθωση και η Ομόνοια είναι πολύ διαφορετικές από προηγούμενα χρόνια, επανέρχονται και έχει δώσει έναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι πολύ ανταγωνιστικό και ίσως να είναι και γι' αυτόν τον λόγο που κάποιοι φωνάζουν λίγο περισσότερο, διότι κατάλαβαν ότι τα δύο μεγάλα θηρία αποκοιμόντουσαν. Έχουν αφυπνιστεί.
Αναφέρεστε σε κάποιους... Μιλώ για κάποιες ομάδες που φωνάζουν κάθε Κυριακή για τη διαιτησία. Απλά μου ήρθε η κυρία Χαμπουλά, με θεωρείς ότι... Ναι, να σε ρωτήσω, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εάν είχες τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνεις ένα δώρο του Τιμούρα από την Ομόνια, ποιον παίκτη θα επέλεγες να το πάρεις? Ένα μόνο. Δεν μου το γενικεύσεις πολιτικά, πέ μου έναν. Ναι, ο αριστερός, ο Φαλακρός είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πάμε να δούμε την φάση του συγκεκριμένου που επιλέξαμε εμείς ως φάση από το συγκεκριμένο παιχνίδι και θα έρθουμε στον Αντριέν για να μας το αναλύσει και τακτικά το παιχνίδι. Γιώργο, θα έρθω κοντά σου. Γιατί δεν σκοράρανε εδώ ο Νταρπίς Σαϊάρ? Τι έκαμε λάθος? Το μεγαλύτερο του λάθος ποιον ήταν εδώ? Ποιον στείλε την μπάλα στα δίχτυα? Πρώτα απ' όλα μπορούσε να χρησιμοποιεί αριστερόν το πόδι. Που δεν είναι το καλό, αλλά ήταν πιο εύκολο, ναι. Παρά εξωτερικό. Ναι. Με το μέσα, με το έτσι θα πήγαινε η μπάλα. Ενώ με τα παίξω δεν είναι εύκολο. Με τα παίξω να την βρει και να την στείλει, να τη δώσει αλλαγή κατεύθυνση. Ενώ με το μέσα, με το αριστερό, απλώ τη πρόκειται στα δίχτυα. Έχασε κάτι παρόμοιο. Εντάξει, είναι ικανότητα εκεί. Δεν το έχει. Παρόλο που είναι μεγάλο γκολτσί ο Νταρπίσο, δεν το έχει έτσι εύκολο να την. Το γλυκό το άγγιγμα. Είναι μέσα στη μικρή περιοχή να ξεπεταχτεί, να σου κάνει τα πράγματα, αλλά δεν το έχει να την κατευθύνει, ξέρει. με ακρίβεια την μπάλα από μακρινές αποστάσεις. Ναι, τότε φάσεις που λαλούμε είναι το ψουμί του. Το ψουμί του, ναι. Οι φάσεις αυτές. Είναι κάτι έτσι, κάτι rebound να πάρει, να πεταχτεί. Να ξεπεταχτεί εκεί. Αν ήταν ο Σαββίδης, ήταν να πετάξει που πάνω του Ζαβουρίση ή ήταν να τον πλασάρισε? Μπορούσε να το κάνουμε για αυτό που είπες. Ευγένες, ή δεν νομίζεις ότι θα κάνει ο Σαββίδης? Τούτες οι φάσεις, ξέρετε ποιος Κύπρος ποδοσφαιριστής θα τελειώνει εύκολα? Να σου πω, που ξέρεις τις δύο ομάδες, Πανίκος Ξιούρουπας. Ο Κας. Α, ναι, να το τσιμπήσει, να το τσιπάρει. Δεν θα το τριπλάσει, ο Κας δεν θα το τριπλάρει. Ο Πάνο και αφήνει. Όχι, νομίζω, έχει το άγγιγμα το γλυκόν, είσαι το Κας. Θυμούμε δέρματα που έλεγε ο Γιαννάκης πολύ χαρακτηριστικά. Έχεις δίκιο, περισσότερο, ναι. Πάμε λοιπόν, προηγουμένως μιλήσαμε για το τρίτο ημίχρονο που ήταν έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είπαν οι δύο προπονητές. We played an okay match. Όλες οι μεγάλες αποφάσεις ήταν εναντίον μας και μίλησε χαρακτηριστικά για τον γκολ της ΑΕΛ, το οποίο πιστεύει ήταν offside. Πιστεύει επίσης ότι είχαμε ένα πέναλτι, ότι έπρεπε να δοθεί μια κόκκινη κάρτα σε μαρκάρισμα που γίνεται πάνω στον Ακιντόλα, ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα από πίσω, και είπε χαρακτηριστικά ότι έχει δει διαιτητές να δίνουν κόκκινη κάρτα σε τέτοιες φάσεις. Επίσης, μας ακυρώθηκαν δύο γκολ τα οποία από την θέση που ήταν δεν μπορεί να έχει ξεκάθαρη εικόνα. Γενικά, πιστεύω ότι ήμασταν στη λάθος πλευρά σήμερα σε σχέση με τις αποφάσεις τις οποίες πάρθηκαν μέσα στο παιχνίδι. Just to remind coach that also he forget to say the situation with our player Medojevic. Επισημάνω ότι δεν θα έχει δει ο συνάδελφος προπονητής το χτύπημα που δεχτήκε ο Μεντόγεβης, που επίσης θα μπορούσε να ήταν κόκκινη κάρτα. Με ρωτώ σεβασμό προς τον προπονητή, αλλά ήμασταν όλοι στο κήπεδο και βλέπαμε. We play football and he play in England, he know very well, it's not ballet. Και παίζουμε ποδόσφαιρο και όπως από την εμπειρία του από την Αγγλία δεν είναι μπαλέτο, παίζουμε ποδόσφαιρο. Εντάξει, όσον αφορά την προηγούμενη τοποθέτηση του κ. Κέρκες, έχει πει ότι ναι, έπαιξα στην Αγγλία, όμως ξέρω και τι είναι το φάουλο. Μάλιστα, έτσι, εμπούτες διασκέψεις που μπορεί να υπάρχει αντιπαράθεση, αλλά γίνονται για να τις δεις ο κόσμος, διότι οι πλήστες κάθονται εκεί, οι προπονητές μας αναλύουν τι έγινε μέσα στο παιχνίδι, μπορεί, εμφαρετές. Εντάξει, δεν εκλεχθήκε και κάτι. Ωραίος. Ξέφρασαν την άποψή του. Ναι. Κόσμια, μια χαρά. Mm-hmm. Εκείνο που προσπαθούσαμε εμείς να πούμε με τα λόγια μας, τα έχει δώσει με τα γραφικά. Με την εικόνα. Μάλιστα. Μια εικόνα, χίλια λέξεις που λέω. Ακριβώς. Συμφωνείτε, κύριε Χαμπούλα, εσείς δεν επισέρχεστε σε τόσες λεπτομέρειες στο να δείτε τους άλλους? Φτάνει να μην κερδίσουν οι ανταγωνιστές, όπως θέλει να παίξουν. Καθένα στη δουλειά του. Αυτό. Σωστά. Μάλιστα, πάμε να δούμε τώρα και το τι έγινε, πώς, αν θέλετε, πήρε μια σημαντική νίκη η ΑΕΚ, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Της εξασφάλισε καταρχήν την εξάδα, που πριν λίγες αγωνιστικές ήταν... Πεζόταν. Αταμπή. Μάλιστα. Ναι. Να δούμε λοιπόν το παιχνίδι. Μάλιστα, η ΑΕΚ, Ιβάν Τρισκόφσκι,
όταν έχεις έναν παίχτη που βάλει 18 γκολ μέσα σε 20 αγωνιστικές και σκοράρει έναν γκολ κάθε παιχνίδι, είναι και ο λόγος που η ΑΕΚ τούν τη στιγμή είναι εκεί, είναι στην εξάδα, ενώ πριν λίγες αγωνιστικές δεν ήταν δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα ήταν εκεί. Ο μόνος λόγος που η ΑΕΚ είναι στο πρώτο... Μα υπήρχε σοβαρό λόγο να μην πιστέξα. Υπήρχε σοβαρό λόγο, πραγματικά. Και φαίνεται ότι πλέον, όχι πλέον, εξασφάλισε. Όχι εξασφάλισε. Την ΑΕΚ με την ΑΕΚ, διαχρονικά η ανόρθωση δρεύει στη Λάρνακα, έτσι έχει και αντιπαλότητα και ανταγωνιστικά παιχνίδια. Είχε μια καλό σερή η ΑΕΚ τα προηγούμενα, το οποίο έσπασε οριστικά πλέον η ανόρθωση. Την ΑΕΚ ως αντίπαλο... Αρένα. Ναι, ναι. Την ΑΕΚ ως αντίπαλο πώς τη βλέπετε? Ναι, η ΑΕΚ είναι ομάδα η οποία έχει δυναμότητες, τις οποίες όμως δεν παρουσιάζει κάθε αγωνιστική φέτος. Αλλά έχει μεγάλες δυνατότητες. Έχει υλικό για να αντιπαραθέσει απέναντι από οποιαδήποτε ομάδα. Μπορεί να κάνει τη ζημιά σε οποιοδήποτε. Τώρα η θέση της που είναι σήμερα έχει να κάνει με την πορεία της γενικά κάθε Κυριακή. Νομίζω ότι έχει και καλά αποτελέσματα στα ντέρμπι η ΑΕΚ. Ναι. Γενικά. Η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που εντός εισαγωγικών τα τελευταία 3-4 χρόνια, 5. Πήραξε την ανόρθωση υπό ποια έννοια. Η ανόρθωση είχε πάρει αρκετόν κόσμο στη Λάρνακα, ακόμη και μη προσφυγές, με τις καλές της πορείες τα προηγούμενα χρόνια. Και με τον ερχομό της ΑΕΚ, ο κόσμος της Λάρνακας ένιωσε τον ερχομό της ΑΕΚ, την αναγέννηση της ΑΕΚ. Ο κόσμος της Λάρνακας πήρε αυτή την περηφάνεια και ακολούθησε εκείνη την ομάδα, με αποτέλεσμα να υπάρχει έτσι ετούτη αντιπαλότητα μέσα στην πόλη. Κύριε και ναι, διότι η ανόρθωση παίρνει και από παντού, εκτός από Λάρνακα. Λόγω διακρίσεων. Εντάξει, η ανόρθωση από παλαιότερα είχαμε φιλάθλους σε όλη την Κύπρο. Ναι, και Πάφων, Πιτσιλιάν έχουμε πάρα πολλούς φιλάθλους. Στο Πελέντρι δηλαδή, έχουμε 30-32 μέλη. Μια μέρα χωριό στη Λεμεσόν. Το πανό είναι με το Παλαιχώρι, θυμάσαι. Παλαιχώρι, Πιτσιλιά. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό έχει σχέση με τη δράση των μελών της ανόρθωσης, του Αντώνη του Παπαδόπουλου, ναι, του Γρηγόριου του Αυξεντίου, ναι, ναι, των καιρών του αγώνα, έτσι, όταν έτσι ήταν καταζητούμενοι, εδρούσαν σε όλη την Κύπρο και από εκεί που περνούσαν, ανόρθωση και η ΟΚΑ ήταν ταυτισμένες έννοιες, ναι, ναι, τότε. Τώρα δεν ζω στη Λάρνακα για να δω πόσο μεγάλη είναι η αντιπαραθέση. Η αλήθεια όμως είναι η εξής. Λόγω διασποράς και λόγω προσφυγιάς, είμαστε παντού. Αυτό είναι και το όπλο μας και λίγο είναι η αδυναμία μας. Από τη μια δεν έχουμε τη συσπήρωση που θα μπορούσαμε να είχαμε αν ήμασταν όλοι στην Αμόχωστον, από την άλλη όμως έχουμε την πληροφόρηση και τις διασυνδέσεις σε όλα τα μήκη και πλάι, ναι, της Κύπρου. Ξέρουμε τι συμβαίνει. Είσαστε παντού. Είμαστε παντού, ναι. Είμαστε παντού και είναι ένα από τα ατού μας. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε και πολλούς αντιπάλους. Δηλαδή, και στη Λεμεσόν υπάρχει. Εκεί είχε την αντιπαλότητα με τον Απόλλωνα. Ναι, στη Λεμεσόν έχουμε. Ιδιαίτερα με τον Απόλλωνα. Με τον Απόλλωνα, στη Λάρνακα με την. Με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ, στη Λευκοσία. Που ακούγαν ορθωσιάδες μου απολύστες, θυμούν τα δικά μας μου απολυνίστες. Υπάρχει το πράγμα, αλλά πάντοτε είναι μικρή κοινωνία η Κύπρος. Στο τέλος της ημέρας, αν το ψάξεις και λίγο παραπάνω, μισή εγκουμπάρια, άλλη μισή συγγενείς, χαλαρά. Συμπεθέρι, συμπεθέρι. Ο συμπεθέρος με ορθωσιάτης. Ο συμπεθέρος. Και ο γαμπρός μου από ελίστες. Εντάξει. Άρα, αυτή είναι η Κύπρος. Μα πώς είμαστε και να μην σμίγουμε δηλαδή μεταξύ μας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε και χαλαροί. Να κάποια πράγματα να μην τα περνούμε τόσο πολύ. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου ο φανατισμός. Ακριβώς. Εγώ το θεωρώ το φανατισμό ότι χειρότερο μπορεί να υπάρξει μας πάντα. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, Γιώργο, ήμουν πολύ φανατικός. Δηλαδή, και τώρα που πάω πίσω, ήμουν πολύ έντονος. Δεν δέχομαι να ακούσω τίποτα ανόρθωση. Και βρίζεσαι στο Σαββίδι. Εκλείτωσε τι, μπού τους λίους. όχι, τον αντίον τον Γιώργο τον Σαββίδι τον εθαύμαζα για τα πνευμόνια του και τις κούρσες του. Αν έβρισκε διάδρομο, σου δικαιωμένος. Ναι. Ήταν και τότε πολλά δυνατή η Ομόνοια που... ναι, αλλά ήταν οι παίχτες, ήταν σπουδαία ομάδα η Ομόνοια. Πέραν των παιχνιδιών είχα την τύχη να παρακολουθήσω μαζί με έναν πολύ καλό μου φίλο. Μας είπε ο πατέρας του στο Μακάριον, το Ομόνοια Άγιαξ, το 4-0. Ήταν που τα παιχνίδια που είδα στο... Nice. Ήταν τότε η ομάδα της εποχής.
Έχει παίχτες που σε όποια ομάδα και αν παίζουν έχουν την ικανότητα ενώ τους φοβάσαι σαν παίχτες, τους σέβεσαι και δεν τους βρίζεις. Έχει παίχτες που παίζουν σε άλλη ομάδα και σου βγάζουν εκείνο το, ξέρεις, την ίντρικα, ναι, την αντιπάθεια. Εντάξει. Και όμως μπορεί αυτούς τους παίχτες, καμιά φορά που είναι και προκλητικοί μέσα στο κήπεδο. Καμία σχέση είναι. Μπορεί να τους βρεις έξω από το κήπεδο και να είναι. Όχι, καμία σχέση. Άλλοι άνθρωποι. Ναι, ναι. Καμία σχέση. Έτσι. Συμβαίνει. Έτσι, τους βγαίνει μέσα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αν το, έτσι, το γενικεύαμε που βλέπετε παίχτες, είτε από αυτούς που θεωρούνται κατσουάριες, είτε από αυτούς που είναι. Θα θέλετε κάποιον άλλον τούτη στιγμή να τον πάρετε στην ανόρθωση. Γενικά, από οποιαδήποτε ομάδα. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτούς που έχουμε. Δεν με απασχολεί κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Προδάστημα μου θέλει η ανόρθωση. Το προδάστημα η ανόρθωση. Τώρα τι να σου πω, ότι θέλω κάποιον μέχρι την ανόρθωση. Δεν θέλουμε. Αφού είμαστε πρώτοι, δεν τους θέλουμε. Μεγάλος βάλλον τους που έχουμε. Να δούμε και την φάση από αυτό τον αγώνα, τι επιλέξαν οι συνεργάτες μας ως φάση του παιχνιδιού στο Μακάριον. Θα έλεγα ότι δεν χωρεί αμφιβολία, ότι είναι αυτή η κουβέντα που λέγαμε προηγουμένως. Για να δούμε τον Τρισκός και έχει μεγάλη ευκαιρία. Τέλειο. Τέλειωσε τη φάση, κύριε Λουκά. Να σε ρωτήσω κάτι, κύριε Σαββίδη. Ο Τρισκόφσκι, όταν ήρθε από την Ένωση στο ΑΠΟΕΛ, ήταν center for, ήταν ο μεγάλος scorer. Όχι. Αλλά δεν ξέρω, ειλικρινά, ξεπετάχτηκε έτσι απότομα και έγινε ένας center for ειδικών προδιαγράφων. Κρατώ την κουβέντα σου, θα τη χρησιμοποιώ, γιατί θεωρώ ότι αυτόν σκιαγραφεί πάρα πολλούς παίκτες το ειδικό προδιαγράφο. Εκείνο που θα ήθελα να συζητήσουμε για τον Τρισκόφσκι είναι εκεί που ήταν ένας παίκτης, καλός παίκτης στο ΑΠΟΕΛ, αγωνίζοντας ουσιαστικά ως αριστερός επιθετικός τότε με τον Γιωβάνοβιτς. Ένα κάτω των πολλών αστεριών που είχε εκείνη η ομάδα τότε, δεν ήταν ο ηγέτης της ομάδας, ούτε η μεγάλη προσωπικότητα. Στην ΑΕΚ. Είναι. Νομίζω ορίμασε θέμα. Έτσι, ναι, περάσαν και τα χρόνια. Ορίμασε πάρα πολύ. Είναι προσωπικότητα και είναι ο ηγέτης της, είναι ο άνθρωπος που θα πάρει την ομάδα πάνω του. Τι είναι εκείνο που κάνει έναν ποδοσφαιριστή που στα 27 του, στα 25 του είναι προσωπικότητα, στα 30 του να είναι η προσωπικότητα. Τον βοήθησε το ΑΠΟΕΛ, η πορεία του ΑΠΟΕΛ, τον βοήθησε που έκανε μεταγραφή στο εξωτερικό και όταν ήρθε πίσω, ναι, ένιωθε ότι είναι προσωπικότητα. Ναι. Ναι, πήρε αυτό το φίλι. Πάμε τώρα να δούμε μια νίκη που έκανε ο Ολυμπιακός στο τελευταίο λεπτό, στα τελευταία λεπτά και θεωρώ ότι είναι από αυτές που λέμε 6 βαθμούς στο Δασάκι. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ο Ολυμπιακός κέρδισε εκεί τον Εθνικό. Αφιβολία ότι ο Ολυμπιακός πήρε μια πολύ σημαντική νίκη. Ο Εθνικός προερχόμενος από νίκη μέσα στο ΓΑΣΥΠΗ με την Ομόνοια έπρεπε να την εξαργυρώσει. Είμαι όφελος, έχω την αισθήση από αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, ήταν και δύο ομάδες. Ουσιαστικά, αν με ρωτούσε εμένα, δεν θα ήθελα να χάσουν ούτε η μία ούτε η άλλη αυτό το παιχνίδι. Τελικά, ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι εκτός του ήταν καλύτερος. Κατάφερε να πάρει τρεις βαθμούς. Έχει ξεφύγει πλέον. Και κοιτάζει και υπό. Κρυφό, κοιτάζει και πιο υπό προποθέσεις. Εντάξει. Βλέπουμε και την φάση που έκρινε αυτό το παιχνίδι. Ουσιαστικά, τη φάση του παιχνιδιού. Εδώ. Μπαίνει ο ΚΑ στο 66, ένα 20 λεπτό. Μετά θα κρίνει και τον αγώνα. Κύριε Χαμπουλά, ο Ολυμπιακός σας δημιουργήσε πολλά προβλήματα και νομίζω ότι σας κερδίσε και δίκαια, έχω την αίσθηση, την προηγούμενη αγωνιστική. Δηλαδή, ήταν πολύ καλή ομάδα και το έχει δείξει με όλους τους μεγάλους. Δεν ήταν καλή ανόρθωση σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, νομίζω το παιχνίδι το έχασε μια ανόρθωση, όπως συμφωνώ με τον Γιώργο Σαββίδη, παρά να το κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ήταν μια εμφάνιση η οποία. Ήταν κάτω από τις δυνατότητες μας και από τις προσδοκίες μας. Είχαμε πάρα πολλές απουσίες και τραυματισμούς. Είχαμε και την. Έλειπε η μεσαία γραμμή ουσιαστικά. Έλειπε η μεσαία γραμμή. Είπε η μεσαία γραμμή, αλλά ξέρεις τι κράταμε από εκείνο το παιχνίδι. Και ήταν και ένα παιχνίδι το οποίο ακολούθησε πολύ σημαντικά παιχνίδια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είχε κούραση η ομάδα. Κρατάμε όμως ότι το είπε ο Απόστολος ο Μακρύδης στην προηγούμενη αγωνιστική. Ενώ εκεί ο Τιμούρ θα μπορούσε να επικαλεστεί την κούραση, τις απουσίες. Δεν είναι μια. Ό,τι παίξαμε, πήραμε. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι πρέπει να έχεις.
Εντάξει. Και πολύ σωστά πράττει ο προπονητής μας και είναι η προσέγγιση του απόλυτα ορθή. Όμως είχαμε γεγονός. Το ρόστερ έτσι είχαμε, σε αυτόν το παιχνίδι. Ήταν παραπάνω, είχαμε όλα αυτά τα παιχνίδια το Φεβράριο με τέσσερα αναβολές που έπρεπε να παίξουμε τετάρτες κύπελλα ξανά. Ήταν αναμενόμενο κάπου να βγει έτσι να έχει μια παρέθεση, μια κακή μέρα, ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά όμως, εντάξει, αλλά αν είχες ένα ρόστερ, εντάξει, τώρα να το πεις, το budget του ΑΠΟΕΛ, τεράστιο για να, και έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ, του λείπουν 7-8 παίκτες, πάλι έκανε 11. Η ανόρθωση έτσι κάπου... Εγώ δεν νομίζω να ήταν θέμα ρόστερ, ήταν θέμα κούρασης παραπάνω και πίεσης που είχε η ομάδα μέσα στο Φεβράριο. Ήταν δύσκολος μήνας ο Φεβράριος για μας. Στο λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα από το Δασάκι, η Πάφος μαζί με την Ένωση και αυτές ήταν ομάδες που δεν ήθελαν να χάσουν. Πήραν από ένα βαθμό που νομίζω ότι δεν είναι καλός για κανένα και δεν ξέρω αν η Πάφος έχει στο μυαλό της ότι μπορεί να κλέψει την Εξάδα στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή να αφήσει έξω. Πρέπει να κερδίσει από ΑΠΟΕΛ όμως για να σκεφτεί τέτοιο ενδεχόμενο. Και νομίζω ότι η ΑΕΛ που είναι εκεί 3 βαθμούς περισσότερους έχει θεωρηθεί κάποιο βατό πρόγραμμα. Να δούμε τι έγινε στο Τάσος Μάρκου. Ήταν κακό το πέναλτι, δεν πήγαινε ή δεν... Όχι, ήταν εξαιρετική η απόκρουση. Διότι συνήθως λέμε έχασαν το πέναλτι. Εμάς δεν έχασαν το, απόκρουσαν το άλλο. Ναι. Πιένει όλο το χώρο πας στον παίχτη. Το πέναλτι χανιστό. Χανιστό. Εγώ διαφωνώ με Γιώργο μου με όλον το πέναλτι χανιστό. Ο τερματοφυλάκιας δεν παίζει ρολό. Αφαιρείς κάθε δικό μου. Αν τον έχεις, αν τον εκτελέσεις και χάνεις το, χάνεις το. Είναι σαν να βρεις τον λαό χάμε και φεύγεις. Πάρτο. Εγγύρεται. Τα πέναρτι χάνονται. Τον έχεις τον λαό με καθαρό οπτικό πεδίο. Να κάθεται λέω. Έγινε να το χάσεις. Τώρα εξάρευαζε τον πέναρτι και γερδίζε η Πάφος. Μαζί με τα που έλειταν ένα ντέρπι. Ναι, διότι ήταν να παλέψει. Να παλέψει. Από αυτό το παιχνίδι, τι κρατήσαμε ως φάση πέραν του πέναλτι του χαμένου για την Πάφο. Η άφιξη του ασθενοφόρου το βλέπω στην είσοδο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την άφιξη του ασθενοφόρου εδώ στο παραλίμνη. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουμε... Ναι, όσον και αν υπάρχουν άλλα γεγονότα, είναι ποτέ δυνατόν το 2020 να αρχίζει πως αγώνα στις πρώτην κατηγορία να μην έχουμε ένα ασθενοφόρο στο γήπεδο. Θα πρέπει να καθυστερήσει το παιχνίδι για... Ξέρω, κάπου πρέπει να έχει από όλα το πανέρι. Τι να κάνουμε. Διαφορετικά δεν θα είμαστε Κύπρος, κύριε Χαμπουλά, που θέλεις να είμαστε απροβλέπουμε, να προλαβαίνουμε κάθε στιγμή. Το ασθενοφόρο στείλαμε το 15 λεπτά πριν, μετά που αρχίσε το παιχνίδι. Τώρα τι να πούμε τώρα. Ας το να πάει. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, θα πρέπει να πάμε να κλείσουμε το κομμάτι που αφορά τις κυπριακές ομάδες. Αν θέλεις, κύριε Χαμπουλά, να μείνουμε μέχρι το τέλος, εμείς να είμαστε να δεις και τα ξένα. Πάμε να δούμε τι εντεκάδα επιλέξαμε για αυτή την αγωνιστική. Ο Κλέιμαν τερματοφύλακας. Έκαμε και την απόκρουση που έδωσε τους βαθμούς. Ο Μεντόκεβιτς και ο Σάβιτς στην άμυνα. Ο Γουίλερ αριστερά που καλύπτει μια χαρά για την ώρα το κενό του Ιωάννου. Ο Καλίτσιος δεξιά. Ο Νταβόρ με τον Κούσουλο στο κέντρο. Ο Μποτεάκ που δεν έπαιξε αριστερά εκεί που είναι συνήθως η θέση του. Ο Καλτσάς που έχω την αίσθηση, κύριε Χαμπουλά, ότι είναι όχι λίρα 100, λίρα 1000 για την ανόρθωση. Και μπροστά ο Kingsley που σας ταλαιπώρησε, σας έβαλε και δύο γκολ. Και ο Μούσα Αλτάμαρη. Ο Τιμούρ επέλεξε να χρησιμοποιήσει τον καιρό και επειδή το γνωρίζουμε όλοι ότι δεχόταν κριτική, επέμενε και σήμερα πού είναι ο Πιέρος. Κανονικά, που τις 750 και την ανόρθωση. Οφείλουν να δώσουν κάτι. Και ξέρεις ποια είναι. Εκεί που πρέπει. Όχι στην αόρθωση. Ξέρεις ποια ήταν η κριτική από τους αποελίστες, διότι μιλώ μαζί τους. Ναι. Μα ένα ομάδα του Αποέλ. Να έχει έρθει αυτό τον καιρό. Ενώ αν ήταν Γκέροβιτς. Αν ήταν Γκέροβιτς.
Ναι. Ήταν... Αν ήταν και ο Ροβίτς, το ναι. συμβόλαιο του ήταν να ήταν... Άλιστα. Και δεν είναι το πράγμα είναι και το... Όλοι, μόνο το απολύτερο. Όλοι μας την παθαίνουμε. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όλοι μας το... Άμα δούμε... Έτσι. Την παθαίνουμε. Άλιστα. Όλες οι ομάδες το κάνουν το πράγμα. Μπορεί να εκτεθείς. Στο ποδόσφαιρο μπορείς εύκολα να εκτεθείς. Ναι, εντάξει. Μπορείς όταν είσαι απόλυτος. Μπορείς όμως και ανά το παγκόσμιο παίχτες που... Έχουν θέσαι, σου λέω. Είναι εύκολα να εκτεθείς. Προπονητές που έχουν επιλέξει παίχτες που είπαν ότι δεν κάνουν για την ομάδα μας, έχουν μεσολανήσει σε άλλες ομάδες. Συμβαίνουν τούτα. Μάλιστα, πάμε. Κύριε Χαμπουλά, πριν σε αφήσουμε, θα ήθελα να μας πεις εάν θεωρείς ότι η Ανόρθωση είναι το πρώτο φαβορί και θα ήθελα επίσης να μας πεις πώς ονειρεύεσαι το κλείσιμο της παρουσίας σου στα διοικητικά της Ανόρθωσης και αν αυτό είναι μακρύ ή σύντομο. Εντάξει, η Ανόρθωση είναι το πρώτο φαβορί και όπως είχα πει και πριν, εξαρτούνται πάρα πολλά πράγματα από εμάς τους ίδιους. Να μην τα επαναλάβω. Τώρα, όσον αφορά την δική μου παρουσία στην Ανόρθωση, σίγουρα έχω θέσει τις προτεραιότητες μου πάντα σε συνεννόηση με τον μεγαλομέτωχο, τον κύριο Μπουλαίδη, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που έδειξε προς το άτομο μου. Με τους συνεργάτες μου έχουμε θέσει στόχους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους. Οι μακροπρόθεσμοι έχουν περισσότερο να κάνουν με τις υποδομές. Η Ανόρθωση ήταν η πρώτη ομάδα που έδειξε τον δρόμο στην δημιουργία υποδομών τότε με τον Κίκιντον Κωνσταντίνου. Η αναβάθμιση του Αντώνης Παπαδόπουλος, ιδιωτικό κήπεδο μετά έρθε ο κυριακός ο Θεοχάρους, αγοράσαμε την ΚΙΝ. Δυστυχώς σε αυτόν τον τομέα έχουμε μείνει πίσω. Έχουμε ήδη προβεί σε ενέργειες. Έχω επισκεφτεί και το Υπουργείο Εσωτερικών τον κύριο Νίκο Νουρίν και τον έχω ενημερώσει για τις ανάγκες που έχουμε στην ομάδα. Έχω εκφράσει και το παράπονο μου απέναντι στην πολιτεία για τον τρόπο που μεταχειρίστηκαν την Ανόρθωση. Πριν 3-4 χρόνια που μας ανάγκασαν να χαλάσουμε δύο γήπεδα μίνι φούτπολ με την δικαιολογία ότι δεν είχαν άδεια. Ναι, αλλά έχετε πάρει, σας έχουν δώσει γήπεδα εκεί που είναι Όχι. Τα δικαστήρια πίσω, γη. Υπάρχει γη εκεί, ναι. Η οποία την είχαμε από παλιά. Η συμπεριφορά της πολιτείας και των τοπικών αρχών και της πολεοδομίας απέναντι στην Ανόρθωση ήταν προκλητική. Και εγώ δεν δέχομαι ότι δεν είχε άδεια και είχαν οι δύο ή τρεις γείτονες παράπονο. Εγώ να προκαλέσω όλους τους δημάρχους και το Υπουργείο Εσωτερικών να μου πούν ποια άδεια, ποια γήπεδα, είτε του τένις κορτ, είτε του μίνι φούτπολ, που είναι χτισμένα σε οικιστικές περιοχές, έχουν άδειες. Και ήβραν τρόπον και χαλάσαν τα γήπεδα της Ανόρθωσης και μάλιστα πριν 4 χρόνια. Σε μια περίοδο που η Ανόρθωση είχε πολλά θέματα να αντιμετωπίσει και μας χρωστούν πάρα πολλά. Και αυτά που μας χρωστούν, εγώ θα τα διεκδικήσω και δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι υπεύθυνος ή ποια είναι η κυβέρνηση. Θα μας δώκουν αυτό που δικαιόμαστε είτε με οποιοδήποτε τρόπο. Αύριο έχει σύσκεψη των Προεδρικών για την αναβάθμιση των γηπέδων. Ναι. Μας έχουν καλέσει ναι, και εμάς. Είναι διαθετημένη η κυβέρνηση να δώσει λεφτά για να αναβαθμιστούν τα κήπεδα για να εφαρμόσεται και ο νόμος των οποίων. Μπορεί να εξασφαλιστούν οι κονδύλια από UEFA, FIFA ή μπορούν, και ευρωπαϊκά. Ναι. Μα ήδη το κήπεδο της ΑΕΚ, το ΑΡΕΝΑ, είχε επιλεγεί ένα πιλωτικό πρόγραμμα για αναβάθμιση πέρσι, νομίζω, μέσω της ΚΟΠ. Και πήραν και μισό εκατομμύριο. Εγώ και για να κλείσω, το όραμα μου είναι φεύγοντας η Ανόρθωση να είναι υγιής, να έχει οικονομικά δεδομένα τα οποία να της δημιουργούν ένα ευίωνο μέλλον και να δημιουργήσω μαζί με τους συνεργάτες μου και πάντα με την συμπαράσταση του μεγαλομετετόχου μας υποδομές για να μπορούν οι νεαροί Ανορθωσιάτες να αθλούνται μέσα σε έναν υγιές περιβάλλον και να έχει η Ανόρθωση το μέλλον που της αξίζει. Υπάρχει στόχος να κάνετε δηλαδή άλλο γήπεδο? Ο πρώτος στόχος είναι να κάνουμε ένα νέο αθλητικό προπονητικό κέντρο στη Λάρνακα. Υπάρχει σήμερα, στα σκαριά πρόταση σήμερα έχουμε ομάδες που παίζουν
στα λιβάδια, άλλες παίζουν στα γελιά. Μάλιστα. Υπάρχει μια ακαταστασία. Το γήπεδο όμως είναι το Αντώνης Παπαδόπουλος. Το γήπεδο Αντώνης Παπαδόπουλος. Μιλούμε για προπονητικό κέντρο, έτσι. Το αθλητικό κέντρο των Ακαδημιών μπορεί να είναι τα γήπεδα του Α. Ή και τη πρώτη ομάδα. Ναι, υπάρχει θέμα, έχετε κάνει οποιασδήποτε συνεννοήσεις για να πάρετε να αγοράσετε συγκεκριμένο. Έχουν γίνει κάποιες επαφές, υπάρχουν κάποια προβλήματα με το συγκεκριμένο χώρο. Θα ψάξετε τέλος πάντων. Έχουμε ήδη. Σας λέω και έχουμε έρθει σε επαφή και με το χτηματολόγιο και με την πολυοδομία και θα απαιτήσουμε. Μας το χρωστούν. Μάλιστα. Και θα το απαιτήσουμε και θα το πάρουμε. Μάλιστα. Ωραία. Δεν το βρήκατε, θα τον βρείτε αυτόν τον χώρο. Έχουμε 3-4 επιλογές και περιμένουμε να μας δώσουν το πράσινο φως. Σε ποιο, για να... είναι στην περιφέρεια της Λάρνακας. Μάλιστα. Αλλά μάλιστα. Περιμένουμε να μας πούν, διότι. Να σας προτείνω δηλαδή. Να μας το υποδείξει οι υπηρεσίες της κυβέρνησης ότι είναι το κατάλληλο σε σχέση με την υδροδότηση, ηλεκτρισμό, τα γνωστά. Πριν από σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Σαν τελευταίο το έχω έτσι μέσα μου. Σαν πρόεδρος της Ανόρθωσης, σαν άνθρωπος γενικά της ευρύτερης κοινότητας, σαν πολιτικό πρόσωπο που ήσασταν, σαν πρόεδρος της Ανόρθωσης, ποιο στίγμα θέλετε να αφήσετε στο ποδόσφαιρο, Κοιτάξτε. Να περάσετε κάτι αλλαγές. Το στίγμα που θέλω να αφήσω συνεργαζόμενος με την Ομοσπονδία και με τους άλλους παράγοντες είναι η εξυγίανση, ένα καθαρό ποδόσφαιρο. Και σιγά σιγά να οδηγήσουμε τους φίλους του αθλήματος μακριά από το φανατισμό. Θα ήθελα πολύ, μεγαλώνοντας, βλέποντας τα πράγματα πολύ διαφορετικά για τη ζωή διαφορετικά, πολλές φορές στενοχωριούμαι όταν βλέπω νεαρά παιδιά και νεαρούς να νιώθουν τόσο χάλια για μια αποτυχία της ομάδας τους. Πρέπει να καταλάβουμε στο τέλος της ημέρας ότι το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι. Όταν το καταλάβουμε, τότε θα βελτιώσουμε. Μόνο με την οριμότητα και θα βελτιώσουμε. Μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Μην περιμένει που εδώ 16χρονα είναι μαρατζό που να σφάει η ομάδα του. Ναι, δεν μιλώ για 16χρονου. Μιλώ και για πιο. Είναι παιχνίδι. Θέλουμε όλοι να κερδίζουμε, αλλά σε καμία περίπτωση για χάρη τη νίκη σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα δεν πρέπει να θυσιάζουμε αρχέ και αξίε. Ξεκάθαρο. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστούμε το καλύτερο και σε εσά και στην Ανόρθωση. Εμείς είμαστε εδώ για να δούμε όλοι σας την πορεία μέχρι το τέλος και να σχολιάσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Και μου χρωστάει το ουίσκι σε άλλη εκπομπή ή κάπου αλλού, διότι έχει 2 ώρες πίνω νερό. Κύριε Χαμπουλά, όσο για ουίσκι μπορώ να πω ό,τι θέλετε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω να μας κεράσεις αν πάρει το πρωτάθλημα. Αν πάρεις το πρωτάθλημα. Ακόμα και επιλογή του ουίσκι, διότι ξέρω ότι ο κύριος Πουλαίδης είναι και λάτρης και συλλέκτης ουίσκιο. Και καλός καταναλωτής. Και καλός καταναλωτής. Επομένως, έχετε καλή πληροφόρηση. Να χρειαστείτε ένα πλήμα όμως άμα να κάτσουμε μαζί. Να είστε καλά. Εμείς, εάν και εφόσον πάρετε το πρωτάθλημα, εδώ να είμαστε να σας περιμένουμε. Άρα να είστε εδώ τελευταία εκπομπή από το πρωτάθλημα. Ας το βόσκεστε. Μακάρι αν γυρίσει που λέει Κύπρο να... Να έρθετε μαζί. Να έρθουμε μαζί. Μάλιστα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έδωσε τον λόγο του κύριο. Ναι. Και ξέρω ότι θα τον τηρήσει, αν και εφόσον πάρει το πρωτάθλημα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και ερχόμαστε να δούμε τι έγινε στα γήπεδα της Ευρώπης.